Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την πρωινή έκδοση οδηγεί με ασφάλεια το BMW 518 Diesel. Αποκτήστε το με 31.900 ευρώ και με δωρεάν προγραμματισμένο σέρβις για 5 χρόνια. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και πάλι λέμε καλημέρα στο μικρόφωνο η Έλπις Γεωργίου. Καλημέρα για όλους όσοι τώρα συντονίστηκαν. Από τις 6 τα λέμε εδώ από τις συχνότητες του Άστρα. Επειδή παίρνω κάποια μηνύματα σε κάποιες περιοχές, ο φίλος ο Ντίνος λέει στην περιοχή του Μαθιάτη ούτε στους 92.8 ούτε στους 105.3 εκπέμπει ο Άστρα. Δεν είχαμε άλλη έτσι ένδειξη για πρόβλημα, να το ψάξουμε αυτό που λέει ο φίλος ο Ντίνος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα των εκποιήσεων. Είχαμε συνενωθεί αυτή την ώρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της Τράπεζας Κύπρου, τον Μιχάλη Περσιάνη. Προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται. Θα συνεχίσουμε όμως, ας ελπίσουμε ότι σε λίγα λεπτά θα τον βρούμε. Μπορεί να πει κανείς ότι οι τράπεζες τώρα θα δοκιμάσουν τη νέα νομοθεσία για τις εκποιήσεις και τους πληστηριασμούς των ενυπόθηκων ακινήτων, με ήδη υποθέσεις που χρονολογούνται και έχουν τελεσυδικήσει στα δικαστήρια. Υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, υπάρχουν δηλαδή υποθέσεις που υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις από τα δικαστήρια και θα ξεκινήσουν με αυτές όσον αφορά στις εκποίησεις οι τράπεζες. Ήδη γνωστοποιήθηκε χθες ότι η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί με την εκποίηση 25 περίπου εμπορικών ακινήτων και γης αξίας 85 εκατομμυρίων. Ο συνεργατισμός μάθαμε ότι έστειλε ήδη 300 επιστολές για ακίνητα αξίας 75 εκατομμυρίων και θα στείλει άλλες 300 για επίσης αξίας 75 εκατομμυρίων, σύνολο 150 εκατομμύρια. Συμπληρώθηκαν χθες οι 120 μέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τις εκποιήσεις, που δίνει την ευκαιρία στις τράπεζες να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία για πληστηριασμούς, και ήδη οι τράπεζες ετοίμασαν και αποστέλουν εντός των ημερών τις σχετικές ειδοποιήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση οι ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται με επιδότες θα αφορούν εμπορικά κυρίως ακίνητα και χωράφια και πρόκειται για υποθέσεις, είπαμε, για τις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε επίσης και με τον δικηγόρο του κινήματος ενάντια σε εκποίησεις, τον κύριο Χρήστο Πουτσουρή, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πουτσουρή, καλημέρα. Ναι, σας ακούω. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Μέχρι να βρούμε και τον κύριο Περσιάνη, είχαμε συνοηθεί να μιλήσουμε μαζί του 7 και 15, αλλά δεν απαντάει τώρα στα τηλέφωνα. Να ζητήσουμε έτσι την βοήθειά σας, να μάθουμε κι εμείς και ο κόσμος τι αλλάζει από χθες, τι έχει αλλάξει από χθες στη ζωή μας, κύριε Πουτσουρή. Καταρχήν, αυτά που πάνε, τουλάχιστον που γνωστοποιήθηκαν από μέρους της Τράπεζας Κύπρου, που πάνε για πληστηριασμό, για εκποίηση, είναι υποθέσεις τελεσίδικες, έτσι, και είναι πριν το 2013. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αντιλαμβάνομαι από αυτά που έχω ακούσει από δημοσιεύματα, αφορά υποθέσεις τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση και χρονολογούνται εδώ και μερικά χρόνια. Στην ουσία όμως δεν γνωρίζουμε γιατί η τράπεζα δεν είχε προχωρήσει με εκποιήσεις εδώ και τόσα χρόνια, επειδή δεν την εμπόδιζε οτιδήποτε για να κάνει αυτές τις εκποιήσεις. Πιστεύω ότι υπήρχε η νομοθεσία για εκποιήσεις, υπήρχε και πριν, έτσι, μάλιστα. Μάλιστα, υπήρχε, και μάλιστα αυτό που έλεγαν ότι καθυστερούσε το
το χρηματολόγιο να κάνει τις εκποιήσεις. Δεν είναι πολύ ισχύ κατά την άποψή μου, αλλά πολλές φορές οι τράπεζες οι ίδιες δεν ήθελαν να κάνουν εκποιήσεις και προσπαθούσαν να εκτελέσουν την απόφαση με διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι τράπεζες έπαιρναν μηνιαίες δόσεις από τους οφειλέτες και είχαν και το ΜΕΜΟΠ τη δικαστική απόφαση εγγεγραμμένη στο χρηματολόγιο. Και πολλές φορές αυτό ήταν και πολύ συμφέρον για τις τράπεζες, επειδή οι αποφάσεις που εκδίδονταν ήταν για ένα ψηλό επιτόκιο, μπορεί και 12%, μπορεί και 14%. Άρα είχαν κάποια περιουσία η οποία εξασφάλιζε το λαβίν της τράπεζας, αλλά έδιναν και χρόνο στους οφειλέτες να πληρώνουν το χρέος τους με μηνιαίες δόσεις ή με άλλους τρόπους. Λοιπόν, μια ερώτηση από ακροατή και μετά να επανέλθω για να τα παίρνουμε έτσι βήμα-βήμα, επειδή ρωτάει ακροατής, επειδή θα αρχίσουν τώρα οι δημοπρασίες, πού βρίσκουμε, λέει, τι πουλιέται, ρωτάει ακροατής, να μάθει πώς μπορεί κάποιος να μάθει για τις δημοπρασίες που θα γίνονται, πότε θα γίνονται και τι θα πουλιέται. Κοίταξε, αυτά όλα υποτίθεται με το νέο πλαίσιο που έχει εγκριθεί από τη Βουλή, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, σε κάποια ιστοσελίδα του Υπουργείου, νομίζω, Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ο κάθε ένας θα μπορεί να βλέπει τι πουλιέται και τι δεν πουλιέται. Και είναι πολλές φορές οι τράπεζες στις ίδιες στις ιστοσελίδες τους δημοσιεύουν τα ακίνητα που είναι προς πώληση. Μάλιστα. Λοιπόν, να παίρνουμε τώρα τα βήματα ένα προς ένα για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί είπαμε, έχει ήδη αλλάξει η ζωή μας σε αυτό το, για αυτό το θέμα. Τι πρέπει να γίνει για να μπορεί η τράπεζα να μου στείλει εμένα επιστολή ότι το ακίνητό μου, η γη μου ή το σπίτι μου, τέλος πάντων, θα πάει για εκπίση γιατί δεν πληρώνω το δάνειό μου. Πόσες μέρες πρέπει να το αφήσω απλήρωτο? Καταρχήν, μάλιστα. Αναφερόμαστε σε υποθέσεις τις οποίες ακόμα δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση. Ακριβώς, ναι, από εδώ και πέρα τώρα, ναι. Αφήνουμε αυτές που εκδόθηκε δικαστική απόφαση. Τώρα έχουμε και μια άλλη νομοθεσία καινούργια και μπαίνουμε τώρα σε νέο στάδιο. Τι να ξέρει ο κόσμος που ίσως να κινδυνεύει από εδώ και πέρα? Πόσες μέρες πρέπει να είναι το δάνειο του απλήρωτο για να περιμένει ότι θα πάρει και τέτοια επιστολή? Λοιπόν, εάν η οφειλή σου προς την τράπεζα έχεις μία καθυστέρηση, ένα μήνα, τότε η τράπεζα αμέσως σου στέλνει μία επιστολή και σου λέει, κύριε, είσαι καθυστερημένος. Μαζί με αυτήν την ειδοποίηση σου στέλνει και την επιστολή τύπος ΣΥΤΑ, όπου σου δίνει ορισμένες προειδοποιήσεις ο νόμος ότι μπορεί να προχωρήσει να σε καταστήσει ως μη συνεργάσιμο οφειλέτη ή σου λέει ότι μπορείς, κύριε, να πάρεις να κάνεις μία αίτηση για αναδιάρθρωση. Αν δεν συμφωνείς με την απόρριψη της αίτησης σου, τότε μπορείς να απευθυνθείς στη μονάδα τη δική τους πρώτα, που υπάρχει κάποια επιτροπή που εξετάζει τις εστάσεις, ή μετά μπορείς να πάει στο χρηματοοικονομικό επίτροπο. Εάν εσύ δεν γίνει οτιδήποτε από αυτά που έχω πει, τότε δεν έχεις άλλη επιλογή. Θα πρέπει να ή να πληρώνεις το δάνειο σου, ή αν δεν το πληρώνεις και περάσουν 4 μήνες και είσαι υπερήμερος για 4 μήνες, δηλαδή δεν πληρώσεις αυτήν τη δόση ή το δάνειο σου, τότε η τράπεζα θα σου στείλει και ακόμα μια επιστολή, την επιστολή τύπος Ι, όπου γίνεται απέτηση να εξοφλήσεις το δάνειο σου. Εάν πάλι περάσουν 30 μέρες και δεν το εξοφλήσεις, ακολουθεί μια άλλη επιστολή που ονομάζεται Ι-Α, στην οποία σου ζητά να διορίσεις το δικό σου εκτιμητή, όπως έχει κάνει και η ίδια. Εάν δεν, δεν διορίζεις ούτε εκτιμητή και αδιαφορίζεις, τότε προχωράει η τράπεζα με κάποιες άλλες διαδικασίες και διορίζει εκτιμητή από το ΕΤΕΚ. Άρα στο τέλος, κύριε Πουτσουρή, να το κάνουμε έτσι τελείως ξεκάθαρο στον κόσμο. 120 μέρες, δηλαδή 4 μήνες. Αν το δάνειο μας είναι απλήρωτο για 4 μήνες, θα πιάσουμε επιστολή που λέει μέσα σε 30 μέρες πρέπει να το ξοφλήσετε αυτό το ποσό. Αν δεν το ξοφλήσουμε, τότε αυτόματα μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εκποίησης, έτσι? Μάλιστα. Και αυτή η επιστολή μπορεί να σταλεί και πριν την λήξη η Ι που σας έχω πει. Ναι. Μπορεί να σταλεί και πριν την παρέλευση των 4 μηνών. Απλώς δεν θα μπορεί να προχωρήσει με εκποίηση εν τίκης περιουσίας,
μέχρι να περάσουν οι 4 μήνες. Ναι, ξεκάθαρο. Όταν φτάσουμε, πέστε ότι φτάσαμε ήδη στους 4 μήνες και πήραμε αυτή την επιστολή που μας λέει ότι σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσετε, διαφορετικά θα πάτε για εκπίση. Ο ενυπόθηκος οφειλέτης μέσα σε αυτή την περίοδο των 30 ημερών μπορεί να κάνει κάτι όσον αφορά στη νομική πτυχή, δηλαδή μπορεί να πάει δικαστήριο, μπορεί να αμφισβητήσει ότι χρωστά αυτό το ποσό, τι μπορεί να κάνει? Και εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, και αυτό θα πρέπει να το προσέξει ο κόσμος. Εάν πάρει την επιστολή Ιώτα που σας έχω αναφέρει, όπου ζητάει η τράπεζα το λαβήν της, και δεν αντιδράσει ο πρωτοφυλέτης και αφήσει να παρέλθουν οι 30 μέρες, τότε οι θεραπείες που έχει είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή όταν θα του στείλει η τράπεζα ειδοποίηση για πώληση του ακινήτου του, θα μπορεί να προσφύγει εναντίον της απόφασης της τράπεζας να πωλήσει για τυπικούς λόγους, ότι η επιστολή δεν ήταν ο συγκεκριμένος τύπος και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος να προσέξει, εάν έχει οποιαδήποτε διαφορά με την τράπεζα, να μην αφήσει να παρέλθουν οι 30 μέρες, θα πρέπει να καταχωρήσει αγωγή ή να πάρει άλλα οποιαδήποτε μέτρα. Θα πρέπει να συμβουλευτεί νομικός σίγουρα. Άρα είναι ξεκάθαρο, ειδικά όταν πάρουμε αυτή την επιστολή, όποιος την πάρει, να μην αμελήσει. Πρέπει να κινηθεί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να συμβουλευτεί έναν ειδικό, είτε δικηγόρος είναι, είτε οποιοδήποτε άλλο, έτσι. Ήδη τα διάφορα κινήματα, όπως το δικό μας το κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις, δεν μπορούν να πάρουν συμβουλές πώς μπορούν να χειριστούν τουλάχιστον προκατακτικά το θέμα που αντιμετωπίζουν. Ρωτάει ακροατής, κύριε Πουτσουρή, επειδή είπαμε για τους 4 μήνες, πρέπει να είναι συνεχόμενοι? Δηλαδή, πέστε ότι εγώ δεν πλήρωσα, ας πούμε, το Γενάρη. Φεβράρι και Μάρτι πλήρωσα κανονικά και δεν ξαναπλήρωσα τον Απρίλη. Ξέρω εγώ, μετά πλήρωσα και δεν ξαναπλήρωσα μετά. Πρέπει να είναι συνεχόμενοι αυτοί οι 4 μήνες? Όχι. Αν στο σύνολο υπάρχει καθυστέρηση 120 ημερών, 4 μηνών, θεωρείται. Ή μία δόση, ή αν έχει καταστήσει οφειλόμενον όλων των υπόλοιπων και απαιτητών η τράπεζα, θα περιμένει να περάσουν οι 4 μήνες και θα σου το ευπίσει. Μάλιστα. Άλλος ακροατής ρωτάει, μπορεί να αγοράσει το σπίτι μου, λέει, το διαμέρισμά μου, ας πούμε, η ίδια η τράπεζα? Αυτό μπορεί να γίνει στην περίπτωση που αποτύχει ο πρώτος πληστηριασμός. Είναι ένα από τα τελευταία στάδια του πληστηριασμού. Αν αποτύχει, τότε έχει το δικαίωμα η τράπεζα να το πάρει η ίδια. Mm-hmm. Αλλά σε μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή, νομίζω ότι δεν με απατάει μνήμη μου, γύρω στο 50% της αγοραίας αξίας. Και αν μείνει το δάνειο που έχω, αν δεν καλύπτεται, τι γίνεται? Να μας θυμίσετε και λίγο τι λέει η νομοθεσία. Δηλαδή, τώρα αν το σπίτι μου, αν χρωστώ εγώ 200.000, πέστε, και το σπίτι μου πουληθεί 150, τι θα γίνουν οι άλλες 50 που χρωστώ στην τράπεζα? Θα εξακολουθείτε να τις οφείλετε ή θα τις αναζητήσουν από τους εγγύδες σας. Μάλιστα. Και εδώ ερχόμαστε και στο μεγάλο θέμα με τους εγγύητες. Το δικό μου ακίνητο έχω ήδη επιστολή για εκποίηση, αλλά στο δάνειό μου έχω και, ξέρω εγώ, 3-4 εγγύητες. Τι γίνεται, θα πάρουν ειδοποίηση και αυτοί, τους παίρνει και αυτούς η μπάλα? Σίγουρα θα πάρουν και αυτοί ειδοποιήσεις και θα ειδοποιηθούν. Φυσικά, αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει κάποιο σχέδιο, προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής μέσω της υπηρεσίας αφαιρεγκλειότητας, πάντα οι εγγυητές ειδοποιούνται για οποιασδήποτε ενέργειες γίνονται, είτε από τον οφειλέτη είτε από τον πιστωτή. Άρα σίγουρα και οι εγγυητές θα ειδοποιηθούν. Φυσικά υπάρχει πρόνοια μέσα στον νόμο που λέει ότι σε περίπτωση που γίνει εγκριθεί αυτόν τον σχέδιο αποπληρωμής, τότε οι εγγυητές απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται αυτοί που θα έχουν περιουσία μέχρι 750.000 ευρώ, εξαιρουμένης της πρώτης κατοικίας, αλλά όπως έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό το πράγμα εγώ δεν πιστεύω ότι θα σταθεί στο δικαστήριο, και γι' αυτό βλέπετε οι τράπεζες αναφέρονται σε δοκιμασία του θεσμικού πλαισίου. Το ίδιο θα γίνει και εκεί. Πιστεύω ότι θα ανατραπεί στο ανώτατο, επειδή ήδη έχουμε την απόφαση του ανωτάτου που λέει ότι δεν μπορεί να επεμβαίνει η Βουλή ή το κράτος στο ελευθερία του συμβάλλεστε. Όταν θυμάστε είχε εγκριθεί ο νόμος για τις εκποιήσεις, η αντιπολίτευση και μάλιστα με το ΑΚΕΛ πρωτοστάτη, να πολύ θυμάμαι, είχαν καταφέρει να εγκρίνουν 6 νομοσχέδια
τα οποία προστάτευαν την πρώτη κατοικία και τη μικρή επιχείρηση. Και αυτά με αναφορά του Προέδρου είχαν απορριφθεί ως αντισυνταγματικά. Mm-hmm. Το ίδιο θα γίνει και με αυτήν την πρόνοια. Αλλά στο τέλος είναι ξεκάθαρο, είπαμε ότι αν πουληθεί ένα ακίνητο και μείνει υπόλοιπο ως δάνειο στην τράπεζα, θα επομισθούν αυτό το υπόλοιπο οι εγγυητές, θα πρέπει να το πληρώσουν. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία, κάτι άλλο, επειδή να πάμε στο θέμα των δημοπρασιών. Πόσες μέρες θα ισχύει αυτό το πράγμα, κύριε? Η δημοπρασία, ο πληστηριασμός, πόσες μέρες θα κρατά? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ναι. Η νέα νομοθεσία για τις εκποιήσεις, η οποία έχει εγκριθεί το 2014, αφορούσε την προσθήκη κάποιου κεφαλαίου στον περί υποθηκεύσεως και μεταβιβάσεως νόμο, όπου ο ενυπόθηκος δανειστής, δηλαδή η τράπεζα η οποία έχει κάποιον ακίνητο ως εξασφάλιση για κάποιο δάνειο που έδωσε, μπορεί τώρα, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη το δικαστήριο, να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου σε περίπτωση που κάποιος είναι υπερήμερος. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 45, δίνει το δικαίωμα να εγκριθούν κανονισμοί. Και υπάρχουν οι λεγόμενοι διαδικαστικοί κανονισμοί περί πωλήσεως, ο οποίος έχει εγκριθεί το 2015, αν δεν με απατάει μνήμη μου, μόλις πρόσφατα, στις 29 Τέψου του 2015, όπου πλέον μπορεί η τράπεζα, όταν έχει αποφάσεις δικαστηρίου, να παρακάπτει το χτηματολόγιο το οποίο πριν έκαμνε το ίδιο τους πληστηριασμούς και μπορεί να τους κάνει με ιδιώτες δημοπράτες σύμφωνα με τον νόμο που έχει εγκριθεί. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Λοιπόν, κύριε Πουτζουρή, να βάλουμε μια νοτελεία. Μείνετε όμως στη γραμμή. Έχουμε τώρα τον κύριο Περσιάνη από μέρους της Τράπεζας Κύπρου. Αν θέλετε να τον ακούσετε κι εσείς, ναι. Κύριε Περσιάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εκπροσωπεί την Τράπεζα Κύπρου ο κύριος Μιχάλης Περσιάνης, να μας δώσει έτσι και αυτός τη δική του θέση, τη θέση της Τράπεζας Κύπρου. Να τονίσουμε ακόμα μια φορά, κύριε Περσιάνη, ότι αυτές οι υποθέσεις που πάνε τώρα για εκποίηση με πληστηριασμούς αφορά υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη τέλεση ειδικήσεις στα δικαστήρια, έτσι. Μάλιστα. Και σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχει πρώτη κατοικία μέσα? Όχι, σαφώς και δεν υπάρχει κατοικία. Ούτε είναι κάπου στο σχεδιασμό μας να προχωρήσουμε με κατοικίες. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε εμπορικά ακίνητα και γη. Αυτό που είπε ο κύριος Πουζουρής και έχει δίκαιο είναι ότι οι περιπτώσεις που πάμε στο χτηματολόγιο, δηλαδή πολύ παλιές αυτές τις περιπτώσεις, κάθονται στο χρηματολόγιο πάρα πολλά χρόνια αρκετές φορές. Και εκεί είναι το δικό μας παράπονο. Η διαδικασία μέσα από τον νόμο για όσες περιπτώσεις έχουν ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο τους είναι πιο γρήγορες, έχουν περισσότερο, είναι πιο λογικές κατά τη δική μας άποψη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη αυτή παρτίδα, θέλετε, λίστα που έχουμε διαμορφώσει, υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχει μια περίπτωση πριν από το 1990 και εν πάση περιπτώσει όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν σε δάνεια που απέτυχαν πριν από την κρίση. Ωραία, μια ερώτηση. Αφού υπήρχε και τότε νομοθεσία για εκποίησεις και πριν αυτή την καινούργια τώρα με την Τρόικα, γιατί δεν προχωρούσαν οι τράπεζες, αφού είναι τόσο παλιές υποθέσεις, κύριε Περσιάνη? Δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Υπήρχαν καθυστερήσεις. Αφού είναι ήδη τέλεση ήδη και στα δικαστήρια. Αφού υπήρχε, ας πούμε. Ναι, και περιμένουμε από το χτηματολόγιο να κάνει δύο εκποίησεις. Άρα το θέμα ήταν στα χτηματολόγια, στο χτηματολόγιο. Το θέμα ήταν η διαδικασία και περίμενε να γίνει μια κίνηση. Εκτός αυτών των 25, υπάρχουν περιπτώσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου λαμβάνεται απόφαση του δικαστηρίου. Και υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία κοιτάζαμε πρόσφατα. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου και καθυστερεί τόσα πολλά χρόνια να προχωρήσει η διαδικασία μέσα από το κτηματολόγιο, που έρχονται και χτίζουν επαύλεις πάνω.
πάνω στη δική του γη, η οποία αποφασίστηκε από το δικαστήριο ότι θα γίνει χτίση. Μιλάμε για χρόνια, για δεκαετίες πολλές φορές. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι οι τράπεζες, και δεν μιλώ για τη δική μου, μιλώ γενικά το σύστημα, φοβάται πλέον με αυτό που έπαθε, που έβγαλε στην επιφάνεια τα λάθη που γίνονταν. Δεν μπορεί να δίνει δάνεια πλέον για στεγαστικά χωρίς σίγουρη, να έχει σίγουρη περίπτωση. Μα εδώ ήταν τα λάθη των τραπεζών που έδιναν ίσως και δάνεια έτσι αβέστα. Δηλαδή, αν τώρα, όπως μας λέτε και εσείς, ένας πήγαινε να χτίσει πάνω στη γη που υποθέτε θα προχωρούσε εκποίησή της, μα για να πήγαινε να χτίσει, σημαίνει η τράπεζα του έδωσε άλλο δάνειο και πήγε να χτίσει πάνω. Είτε ίδια είτε άλλη. Είτε άλλη. Κοιτάξτε, τα λάθη των τραπεζών είναι κάτι το οποίο γινόταν. Ναι. Είδαμε τι έγινε, είδαμε τα προβλήματα. Αλλάξαν πάρα πολλά πρόσωπα μέσα στις τράπεζες, αλλάξαν και θέσεις, πάρα πολλά έφυγαν. Ήρθαν νέες τράπεζες, ο συνεργατισμός πήρε 1,5 δισεκατομμύριο από τους φορολογούμενους, η Τράπεζα Κύπρου πήρε από τους κουρεμένους και το 1 δις από τους επενδυτές που στήριξαν τους κουρεμένους, έχουμε νέα διοικητικά συμβούλια και μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Όσον αφορά σε αυτό το θέμα, αυτό που σημειώνουμε είναι ότι ενώ εκεί υπήρχε μια παράλογη καθυστέρηση, σήμερα υπάρχει το σωστό κίνητρο και μια πιο γρήγορη διαδικασία. Λοιπόν, δεν αγγίζουμε ούτε οι κατοικίες ούτε οι νοικοκυρές. Να ρωτήσω, ωραία, να έρθουμε σε αυτό που καίει. Να μας υπενθυμίσετε η Τράπεζα Κύπρου, αφού μιλούμε για την Τράπεζα Κύπρου, γιατί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για πόσα δις μιλάμε στην Τράπεζα Κύπρου, πόσα είναι? Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία ποσού. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που βλέπουμε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι ότι με το νέο ορισμό που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο 62% και με τον παλιό ορισμό 58-57-58, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσον έχουν σταθεροποιηθεί τα μη εξυπηρετούμενα με μια μικρή πτωτική πορεία και σε δεύτερο χρόνο ποια είναι η ποιότητα των αναδιαρθρώσεων. Σε αυτά τα δύο σημεία είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, με την έννοια ότι τα δάνεια που είναι με καθυστέρηση 90 ημερών ή λιγότερων αρχίσαν και μειώνονται, οι αναδιαρθρώσεις παίρνουν τόπο. Και με αυτό εννοώ ότι ένα δάνειο που αναδιαρθρώνεται δεν επιστρέφει στη λίστα των προβληματικών, κάτι που γινόταν αμέσως μετά την κρίση. Και βλέπουμε και μια μικρή πτωτική, δεν θέλω να την ποτάσει ακόμα, τεχνικά δεν μπορείς να την αποκαλέσεις τάση, αλλά διάθεση σε εισαγωγικά των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνονται. Να το πω ξεκάθαρα, κύριε Πεσιάνη, υπάρχουν δάνεια που αφορούν πρώτη κατοικία και είναι στο στάδιο να προχωρήσετε σε εκποίησεις? Όχι. Αυτό το εγγυάστε? Αυτό το λένε μόνο οι πολιτικοί και το πιστεύουν μόνο οι πολιτικοί, κανένας άλλος. Εσείς ως Τράπεζα Κύπρου μας λέτε ότι να μην περιμένουμε ότι θα πουληθούν σπίτια των ανθρώπων που μένουν, είναι η πρώτη τους κατοικία? Όχι, κύριε Ζήση. Ωραία. Μαζικές, πώς το λένε, έτσι, πολλές μαζικές εκποίησεις θα γίνουν? Εάν πιάσω 52 βίλες ενός μεγάλου developer και τις πουλήσω, αυτή είναι μαζική εκποίηση? Λογικά είναι, εξαρτάται και τι διαδικασία. Αυτή η μαζική εκποίηση να την περιμένετε. Αυτή. Τώρα, εάν ρωτάτε για διάρκεια στην Ακλαντσά ή στον Εναέριο ή στην Γρηγόρη Αυξηντίου στη Σκάλα, όχι. Αυτό το είπαμε. Είναι παράλογο να επιμένει κάποιος ότι γίνεται αυτό το πράγμα για να εκπίσουν αυτά τα σπίτια. Είναι παράλογο. Τη στιγμή που έχω την μισή Κύπρο χτισμένη με υπάβλης από developers, πολλοί από τους οποίους συνεργάζονται, πολλοί όμως από τους οποίους δεν συνεργάζονται. Και θέλω και χρειάζομαι τις εκπλήσεις και νομίζουν ότι μιλάμε για τα διάρκεια στην Ελλάδα. Αυτό είναι παράλογο. Και να σας πω και το άλλο. Ακούσαμε ότι οι τράπεζες, λέει, δεν κάνουν αναδιαρθρώσεις για να κάνουν εκπλήσεις. Αυτός που το λέει αυτό το πράγμα καταλαβαίνει
ξέρει από τραπεζική ακριβώς μηδέν. Είναι σαν να λέει ότι επίτηδες, εσκεμμένα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χάσουμε λεφτά. Αυτά τα πράγματα είναι παράλογα. Επιτέλους πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε σοβαρά. Έχουμε προβλήματα μπροστά μας. Εκποιήσεις, πρώτη κατοικία. Αυτά τα 25, αυτές τις 25 περιπτώσεις τώρα που θα εκποιήσετε, που είναι εμπορικά κίνητα και γη, είναι μεγάλο ιδιοκτητών, σε ποιους ανήκουν? Είναι κοινωνικά ελεγμένες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει, κατά τη δική μας άποψη, ούτε ηθικός ούτε κοινωνικός φραγμός. Εάν έχω ένα πελάτη, ο οποίος μπορεί να μην είναι μεγαλοκαρχαρίας, μπορεί να μην είναι πολύ εκατομμυριούχος. Έχει όμως ένα δάνειο. Το έχει απλήρωτο από το 2003. Δεν έδωσε ούτε δόση από το 3. Σήμερα επικαλείται την κρίση η οποία προέκυψε 10 χρόνια μετά που σταμάτησε να την δώσει. Εάν αυτός κάθεται στον Πρωταρά, σε ένα πεντάρι, στην πισίνα, με 40 φίλους του και πίνει μοχίτος, αυτός καλώς θα εκπίθει αν με ρωτάτε εμένα. Mm-hmm. Αλλά εκεί πάει το κολάνι. Αυτό που ακούμε, κανένα σπίτι, σπίτι νοικοκύρη, σε σπίτια τραπεζίτη, αυτό ισχύει. Αυτό το λέμε και εμείς. Λοιπόν, άλλο νοικοκύρης όμως, άλλο κάποιος ο οποίος ξέχασε να αρχίσει να πληρώνει τη δόση του από τις αρχές της δεκαετίας και σήμερα επικαλείται την κρίση. Ναι, αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι βεβαίως είναι τελείως διαφορετικό και είναι αυτό λόγο που φωνάζουμε. Οι περιπτώσεις οι οποίες στοχεύονται είναι όχι... Εάν τις έβλεπε κανείς μία-μία, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να επικροτήσει την τραπέζα για αυτή την επιλογή που έκανε. Θα δούμε και στη συνέχεια, επειδή πρέπει να κλείσουμε τα περιθώρια ότι στενεύουν. Μια κουβέντα υπάρχει τώρα, θα γίνει άτυπο stress test για τις τράπεζες, δηλαδή αν έχετε επαρκή κεφάλαια. Κύριε Περσιάνη, να πάρουμε τη δική σας τράπεζα, ανησυχείτε καθόλου? Από την ολοκλήρωση του προηγούμενου stress test, και μέχρι το επόμενο που είναι, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη του 2016, γίνονται συνεχώς ασκήσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, μείνει η άτυπα stress test και με έτσι διαφορετικά σενάρια γίνονται διάφορα. Ο SSM είναι ένας από τους μηχανισμούς που ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα διαρκώς. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε, μάλιστα έχουμε και δικές μας εσωτερικούς ελέγχους, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που άλλαξαν στο τραπεζικό σύστημα πιο γενικά, ότι ελέγχουμε και τον εαυτό μας και πολλές φορές πιο σοβαρά από ότι η Τρίτη, κάτι που στο παρελθόν την κοινόταν. Είμαστε σε συνεργασία, παρακολουθούμε προσεκτικά την εικόνα που δημιουργείται και στα εξυπηρετούμενα και στα κεφάλαια και ούτω καθεξής. Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου πριν μερικές ημέρες, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου στις 26 του Αυγούστου. Εκεί θα φανούν πολλά. Και η τάση και των μη εξυπηρετούμενων, θέλω να πω, αλλά και στα κεφάλαια και είναι η κατάσταση. Ωραία, λοιπόν, θα πρέπει να επανέλθουμε, γιατί έχουμε ακόμα εικόνα σε μερικές ημέρες. Να επανέλθουμε, ναι, σε μερικές ημέρες, γιατί βλέπω και μηνύματα τώρα που αρχίζουν να έρχονται του κόσμου για την τράπεζα που αναδιαρθρώνει ή δεν αναδιαρθρώνει δάνεια, αλλά το κοίζει 9%. Ότι στα τρία δάνεια που 9% αναδιαρθρώνει. Να το κοιτάξω. Ναι, στα τρία δάνεια που αναδιαρθρώνει η τράπεζα, λέει, τα δύο γυρίζουν κόκκινα. Αυτό ήταν αλήθεια στις αρχές του 2014. Κοιτάξτε, όταν έγινε αυτό το κακό που έγινε, γινόταν δραματική αλλαγή στον κόσμο προσώπων και ερχόταν ένας τρομερά μεγάλος όγκος μη εξυπηρετούμενων. Υπήρχε πράγματι πρόβλημα. Μπήκαμε όλη η κοινωνία, όλη η Κύπρος, σε χαρτογράφη τα νερά. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το κατά πόσο γυρίζουν σε κόκκινα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και μπορώ να σας πω ότι ενώ στην αρχή της κρίσης αυτό συνέβαινε και το θεωρώ φυσιολογικό, με έναν επιχείρημα δε.
Ακριβώς για αυτό τον λόγο, ότι ήμασταν όλοι σε χαρτογραφικά νερά. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Θα επανέλθουμε, κύριε Περσιάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Πουτσουρή, ευχαριστώ για την υπομονή. Ένα λεπτό όμως μπορώ να σας δώσω. Είμαι ήδη εκτός χρόνου και πρέπει να περάσω και στον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο. Έχει λυμμένη υποχρέωση. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι από όλα αυτά που ακούσαμε? Είναι κρίμα, γιατί ήθελα να σχολιάσω περισσότερα από αυτά που έχει πει ο Περσιάνης. Μπορούμε να επανέλθουμε και αύριο, γιατί είναι πάρα πολλά τα μήνυμα του κόσμου. Αν θέλετε και αν μπορείτε, πολύ ευχαρίστως να σας φιλοξενήσω. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο τότε, και έτσι γρήγορα να σας πω ότι θα πρέπει να καλέσετε και το χρηματολόγιο να δώσει τη θέση του αναφορικά για την καθυστέρηση των εκποιήσεων. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι το θέμα ότι έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο στα μέσα του δρόμου. Και αυτή τη στιγμή η τράπεζα έχει ένα μεγαλύτερο όπλο στα χέρια της και ο δανειζόμενος δεν έχει πάρει οποιαδήποτε προστασία. Δηλαδή, αν ένας του είχε δοθεί ένα δάνειο και ήταν μη βιώσιμος εξ αρχής, πώς περιμένεις να κάνει μια αναδιάρθρωση, η οποία εμένα δεν μ' αρέσει η λέξη αναδιάρθρωση, μια νέα συμφωνία, αφού πάλι θα είναι μη βιώσιμος. Άρα το θέμα έπρεπε, το νέο πλαίσιο αφαιρεγγυότητας και όλες αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να ισχύουν για νέα δάνεια και τα υπόλοιπα θα έπρεπε να παρέμειναν κάτω από το παλιό θεσμικό καθεστώς. Λοιπόν, να μείνουμε ως εδώ, δεσμεύομαι, θα επικοινωνήσουμε μετά να ξαναμιλήσουμε αύριο, κύριε Πουτσουρή, αν μπορείτε κι εσείς. Πολύ ευχαριστώ, γιατί είναι πολλές οι απορίες του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τις εκπίσεις. Να πάμε, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ κύριε πολύ κύριε. Και για την κατανόηση. Σας έχω καθυστερήσει περίπου 10 λεπτά. Λοιπόν, τι θα δείτε σήμερα στο Υπουργικό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι προέχει η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που γίνεται για την αλλαγή στην δημόσια υπηρεσία. Μια ογκοδέστατη, επίμονη και πολύ δύσκολη δουλειά, η οποία φαίνεται ότι έχει σωθεί καρπούς και θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάτι που και όλη η κοινωνία, η πολιτεία θεωρεί ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιες τρευλώσεις. Είναι 5 νομοσχέδια, κύριε Παπαδόπουλε? Ναι, περίπου είναι 5 νομοσχέδια. Και έχουμε να κάνουμε με προσλήψεις, προαγωγές, αυξήσεις, τα πάντα, τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, έτσι? Ναι, και νομίζω ότι θα γίνει και τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να τεθεί το πλαίσιο των βασικών αρχών και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία, ειδικότερα για την επιλογή των υποψηφίων που διορίζονται ή προάγονται στη δημόσια υπηρεσία. Άρα ίσως αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτά τα νομοσχέδια που όντως θα αλλάξουν αρκετά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και φωνές από την Πασιδή ή αν σας έχει προειδιάσει κανείς για κάτι τέτοιο, κύριε Παπαδόπουλε, ή θα είναι όλα μαλά? Στην πλειοψηφία τους στα νομοσχέδια η Πασιδή νομίζω ότι έχει συμφωνήσει, είναι συμφωνημένα τα νομοθετήματα. Υπάρχει μια επιφύλαξη για ένα νομοσχέδιο, επειδή εκκρεμούν ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου κάποιες προσφυγές. Τη ΣΥΤΑ θα ήταν και το νομοσχέδιο για την ΣΥΤΑ, αλλά θα ήταν στη σημερινή συνεδρία, αλλά μάθαμε ότι μάλλον θα πάει στην επόμενη 26. Γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει, κάτι που, ξέρω εγώ, φοβάται ο πρόεδρος, γιατί υπάρχει αυτή η αναβολή? Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Πρέπει να σας πω, κυρία Γεωργίου, ότι και αυτό το θέμα είναι prior action, είναι προτεραιότητα στο θέμα που έχει θέσει η Ζώικα για την εκτανίωση της επόμενης ζώσης. Άρα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Οι συντεχνίες της ΣΥΤΑ ζήτησαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τους δει, άμα την επιστροφή του από το προεδρική κατοικία στο τρόπο στην Δευτέρα στο γραφείο του, θα ρυθμίσει τη συνάντηση. Το θέμα είναι ήδη πάνω στην ατζέντα και του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου και είναι ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά ίσως να μην ολοκληρωθεί σήμερα. Ναι. Βεβαίως. Α, μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει δηλαδή η συζήτηση? Μπορεί σήμερα να το θίξετε στο Υπουργικό, αλλά να μην ολοκληρωθεί? Υπάρχει στο Υπουργικό Συμβουλίο, αλλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
θέλει να δει και τους συντεχνιακούς. Οι οποίοι του έστειλαν επιστολή, το ξέρετε και εσείς, τα βλέπετε καθημερινά αφού κάνουν δηλώσεις, του έστειλαν επιστολή και την περασμένη Παρασκευή. Από κοινού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν ανησυχούν, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα. Κύριε Γεωργίου, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε ψύχρεμοι και να συζητήσουμε τα θέματα για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων στο μέλλον. Γιατί θυμάστε παλαιότερα, όταν κάποιοι έλεγαν ότι θα πρέπει να αντικριστεί το θέμα των κυπριακών αερογραμμών με έναν τρόπο που να εξασφαλίζει μακροχρόνια τη βιωσιμότητα της εταιρείας και να βοηθά την ανάπτυξη και την οικονομία του τόπου, κάποιοι έβαιναν στα στεγανά. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι γνωστό και είναι κλασικό αυτό το παράδειγμα, γιατί θα πρέπει από τα λάθη μας και τα παθήματά μας να μαθαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί και με μια άλλη σκοπιά. Υπάρχουν 49 δημόσιοι μη κρατικοί οργανισμοί, κυρία Γεωργίου, και από αυτούς τους 49 ουσιαστικά 1,5 οργανισμοί είναι αντικείμενα μετοχοποίησης ή ιδιωτικοποίησης, αν θέλετε. Μα είναι, πιο είναι οι πιο μεγάλοι, είναι οι κερδοφόροι, είναι τους πιο καλούς που πάτε να πουλήσετε. Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να εμπλακώ σε αυτή τη συζήτηση μπροστά στην συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις συντεχνίες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΣΥΤΑ. Εκείνο που θέλω να ζητήσω είναι ψυχραιμία, πραγματικά ψυχραιμία, γιατί εκείνο που η κυβέρνηση να κάνει είναι το καλύτερο για τον τόπο και την οικονομία. Δεν είναι θέμα ούτε ιδεολογικό, ούτε... Απαντάτε στο ΑΚΕΛ τώρα, γιατί το ΑΚΕΛ χθες ο κύριος Στεφάνου σας είπε ότι ως κυβέρνηση είσαστε ιδεολογικά αγγυλωμένοι, θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε τη ΣΥΤΑ, εξυπηρετείτε τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της Κύπρου και των πολιτών της. Κύριε Γεωργίου, δεν θέλω να εμπλακώ σε διελκυστήντες αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή ούτε με το ΑΚΕΛ ούτε με την αντιπολίτευση. Θα πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε ότι κατά την πενταετή διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ το ποιος είχε ιδεολογικές αγκυλώσεις και το ποιος δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα με τις πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου έχει αποδειχθεί. Ποιες ήταν στην πενταετία του ΑΚΕΛ οι πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει τη δική του πενταετία? Υπήρξαν θέματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα, υπήρξαν θέματα που έπρεπε να προβλεφθούν, υπήρξαν θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τις πραγματικές ανάγκες μιας ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρία Γεωργίου. Ποια ήταν, και δεν αντιμετωπίστηκαν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί δεν ήταν μόνο οι τράπεζες, κυρία Γεωργίου. Απλώς κάθε φορά, επειδή κάθε φορά παραπέμπεται, έχει σχεδόν 3 χρόνια που κυβερνά ο κ. Αναστασιάδης και παραπέμπεται. Κυβερνά ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Αναστασιάδης το αποδεικνύει ότι κυβερνά. Οι αλλαγές είναι, νομίζω ότι ο κόσμος τις βλέπει καθημερινά. Οι δράσεις και οι πολιτικές που ακολουθούνται είναι επασυμφανείς σε όλους τους πολίτες. Δεν είναι ανδρανής η κυβέρνηση, κάθε άλλο. Αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια, είτε εξ ανάγκης είτε επειδή έτσι έπρεπε να γίνουν, είναι τόσα πολλά και η οικονομία διορθώνεται μέρα με τη μέρα. Μόλις προχθές καταγράψαμε πλέον και μπήκαμε σε ρυθμούς ανάπτυξης οριστικούς για το 2015, σε αντίθεση με όλες τις προβλέψεις, εσωτερικές και εξωτερικές, κυρία Γεωργίου, και αυτό είναι απόδειξη αυτού που λέω. Ναι, αλλά είναι απόδειξη και η ανεργία που είναι στα ύψη, οι μισθοί που πέφτουν κάτω και αυτά είναι ανεργία, ναι. Η ανεργία πραγματικά είναι στα ύψη, αλλά θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η ανεργία από το 3% πήγε στο 15,5% την προηγούμενη πενταετία. Και για όλους αυτούς που φώναζαν ότι με το μνημόνιο θα πάει στο 25 και στο 30, έχουν πάλι διαψευστεί πανηγυρικά χωρίς μνημόνιο και χωρίς όλες αυτές τις ενέργειες διαδιόρθωσης της οικονομίας, η ενεργία πήγε από το 3 στο 16. Με μνημόνιο και με όλες τις διορθωτικές κινήσεις για να επανέλθει η οικονομία μας σε φυσιολογικά επίπεδα,
η ενεργεία σταθεροποιήθηκε, έμεινε στο 15,5-16%. Βέβαια, το ξέρετε και εσείς κύριε Παπαδόπουλε, αγγίζουμε θέματα που πονούν, γιατί κάποιοι λαϊκίζαν προηγουμένως και καθημερινά δείχναν εικόνες από ανθρώπους που στέκονταν σε κοινωνικά παντοπολία, που στέκονται και σήμερα και μπορεί να είναι και περισσότεροι. Κάποιοι πώς ναι, την άνοιξη, ξέρετε, που είναι ο κύριος Αναστασιάδης που την υποστήριξε. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή ξέρετε, κυρία, είναι κυρία, καλό κύριο, να μιλούμε και με στοιχεία. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα, με στοιχεία θα μιλήσουμε. Και βεβαίως και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε άλλος δημοσιογράφος τότε ήταν πρωτοφανής η εμφάνιση των κοινωνικών παντοπολίων. Η Ιβριακή κοινωνία δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε τι σημαίνει κοινωνικά παντοπολία. Τα έμαθε την πενταετία 8-13. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω αυτό με τα διόητος ότι έχει μειωθεί πολύ σημαντικά με το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα ο αριθμός των ατόμων που ζητούν πλέον βοήθεια από τα κοινωνικά παντοπολία. Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα ειλικρινά τα πίστευετε αυτά που μου λέτε τώρα? Όχι, υπάρχουν στοιχεία και μπορείτε να τα ανατρέξετε, κυρία Γεωργίου, στον Επίτροπο Εθελοντισμού. Επίσημα κατεγραμμένα ναι, στοιχεία. Ναι, αυξάνονται και οι οικογένειες έκανα... που χρειάζονται βοήθεια. Όχι, δεν αυξάνονται, κυρία Γεωργίου. Το εγκυμένο εισόδημα που κυρία Γεωργίου, εγώ σας λέω για στοιχεία. Ανατρέξτε στον Επίτροπο Εθελοντισμού, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα κοινωνικά παντοπολία. Και τι λέει? Από 15.000 τόσες συνανθρώπους μας που ζητούσαν βοήθεια από τα κοινωνικά παντοπολία, οι αριθμοί έχουν πέσει στους 9 με 10.000. Δεν λέω ότι είμαστε περήφανοι γιατί ακόμα υπάρχουν τα κοινωνικά παντοπολία. Δεν είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη που τα έφερε, αλλά η προσπάθεια που γίνεται και μέσω από της σωστής μέρημνας της κυβέρνησης με το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, αυτή την επανάσταση που έγινε, η οποία νομίζω αναγνωρίζεται καθολικός. Μα ποιος την αναγνωρίζει, κύριε Παπαδόπουλε, μόνο εσείς λέτε για επανάσταση, αφού όλοι φωνάζουν για τα 3 ε. Ποιος φωνάζει, κυρία? Τι, αυτοί που πρέπει να τα πάρουν και δεν τα παίρνουν. Οι συνταξιούχοι μπορούν να είναι πίσω, οι χιλιάδες που τα έχασαν, αυτοί που έχουν αιτήσει και κυρία, από τους κυρία Γεωργίου, αυτά είναι συστήματα. Η ανάπη... Οι συνταξιούχοι που κάποιοι τους παρέσυραν να μην υποβάλλουν αίτηση. Δεν είναι, αυτό νομίζω είναι άδικο. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία. Να μιλάμε για χιλιάδες άνθρωπους, κυρία Γεωργίου. Ωραία, έτσι κλείνοντας, επειδή συνεχώς πάμε και πίσω έτσι, στη διακυβέρνηση Χριστόφια, που παραλαμβάνω 3 χρόνια είναι εδώ ο κύριος Αναστασιάδης. Νομίζω εσείς κυβερνάτε Κυπρέα, τα βλέπουμε, επειδή αναφερθήκατε στις κυπριακές αερογραμμές. Εγώ νιώθω έτσι άβολα κάθε φορά που γίνεται αυτό το θέμα, διότι τις κυπριακές αερογραμμές δεν τις έκλεισαν ούτε οι εξωγήινοι, ούτε ήρθε κάποιος από τον Άρη. Τα προβλήματα υπήρχαν γιατί οι προηγούμενες διακυβερνήσεις και ειδικά η δεκαετής διακυβέρνηση του συναγερμού αύξησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους. Αγοράζαν αεροπλάνα αβέρτα από εδώ και εκεί και έγινε αυτό που έγινε και στο τέλος εσείς σήμερα κλείσατε τις κυπριακές αερογραμμές. Τουλάχιστον και οι προηγούμενοι κάποια πράγματα που λέγατε, να επιθυμίσουμε έτσι κάποια πράγματα που λέτε να μιλούμε με στοιχεία. Και για τις κοινωνικές ασφαλίσεις ήταν η μόνη κυβέρνηση που επέστρεψε χρήματα, η μόνη κυβέρνηση που μείωσε τους δημόσιους υπαλλήλους και πολλά άλλα, κύριε Παπαδόπουλε. Κυρία Γεωργίου, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη σας να υπερασπιστείτε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να είστε δίκαιοι. Θα πρέπει να είστε δίκαιοι. Οι κυπριακές αερογραμμές έκλεισαν γιατί κάποιοι πριν το 2013 έδωσαν χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παράνομα επιχορήγηση στις κυπριακές αερογραμμές ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κρίθηκαν ότι ήταν παράνομη και αντικανονική επιχορήγηση κρατική προς μια εταιρεία και ζητήθηκαν πίσω. Και επειδή η εταιρεία δεν τα είχε, γι' αυτό έκλεισε. Για κανέναν άλλο λόγο. Οι εργαζόμενοι φώναζαν ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τις κλείσατε. Ακριβώς. Κυρία Γεωργίου, ακριβώς έτσι είναι. Τα στοιχεία είναι εκεί, τα γεγονότα είναι εκεί. Τώρα, αν θέλετε όπως θέλετε, μπορείτε να παρουσιάσετε. Να επανέλθουμε. Εντάξει, πάντα χαίρομαι τις συζητήσεις μαζί σας. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε Στεφάνου. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα και στους ακροατές του Άστρα. Τώρα, πού να αρχίσουμε? Εγώ θα μπορούσα να αρχίσω από το εξής. Σας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι κατανοεί την ανάγκη που έχετε να υπερασπίζεστε κάποια πράγματα. Την ίδια κατανόηση να δείξουμε και ο κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος πληρώνεται για να προσπαθεί να δικαιολογήσει πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κανένας να τα δικαιολογήσει και δεν μπορούν να εξηγηθούν με τους κανόνες της κοινής λογικής τουλάχιστον
για τον τρόπο που ενεργεί η κυβέρνηση. Λοιπόν, επειδή η πράξη είναι ο καλύτερος κριτής της αλήθειας, θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά στο πρόσφατο παρελθόν, που αρέσκεται η κυβέρνηση να καταφεύγει όταν βρίσκεται σε αδιέξοδα. Οι πολίτες λοιπόν θυμούνται ότι η κυβέρνηση Χριστόφια και ο τότε πρόεδρος Χριστόφιας προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αναδείξουν το μεγάλο πρόβλημα που είχε η κυπριακή οικονομία πέραν από τις αρνητικές συνέπειες που δεχόταν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, διότι αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Όλος ο κόσμος ταρακουνήθηκε, ολόκληρο σύστημα σχεδόν κατέρρευσε και αυτόν επηρέασε και την Κύπρο που έχει μια εξωστρεφή οικονομία. Αλλά αυτό που οδήγησε την Κύπρο στον κρεμό και την οικονομία στο μνημόνιο είναι οι τράπεζες. Και αυτό δεν είναι διαπίστωση απλά του κυρίου Χριστόφια, της τότε κυβέρνησης, του ΑΚΕΛ και όλων όσοι καταλάβουν από οικονομία και δεν λειτουργούν με σκοπιμότητες, αλλά είναι διαπίστωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον πιο επίσημο τρόπο. Όταν τον Απρίλιο του 2013 είχε γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα του κουρέματος των καταθέσεων που αποφάσισε ο κύριος Αναστασιάδης και το πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Όλι Ρεν, ο τότε υπεύθυνος επίτροπος για τα οικονομικά, είχε πει ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ότι η Κύπρος είναι όπως την Ιρλανδία και την Ισπανία. Δεν είναι δημοσιονομικό το πρόβλημα, είπε, παρά τα προβλήματα που έχουν τα δημόσια οικονομικά, αλλά είναι καθαρά πρόβλημα των τραπεζών. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος Χριστόφιας και η τότε κυβέρνηση προσπαθούσε να εγείρει αυτό το ζήτημα, να καλέσει τον τότε κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Ορφανίδη, νομίζω ότι το θυμάστε έτσι, διότι τώρα πολύ λίγοι τον επικαλούνται, έλεγαν ότι δεν καταλαβαίνουμε από οικονομία και ότι τα βάζουμε με τις τράπεζες που είναι ο βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας. Αυτές οι τράπεζες λοιπόν χρειάστηκαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν λόγω των λασθασμένων τους πρακτικών και των εγκληματικών τους αποφάσεων. Μια τέτοια εγκληματική απόφαση πρόσφατα τη θυμηθήκαμε όταν πουλήθηκε η Uniastrum για 7 εκατομμύρια ευρώ, όταν η Τράπεζα Κύπρου με την έγκριση του κυρίου Ορφανίδη την αγόρασε με 450 εκατομμύρια και το συνολικό κόστος για την τράπεζα και την κυπριακή οικονομία ήταν 700 εκατομμύρια και την πούλησαν 7. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Φωνάζουν μόνο για τις παροχές που έδωσε η κυβέρνηση Χριστόφια προς τους χαμηλά συνταξιούχους, προς τους πρόσφυγες, προς τους φοιτητές και τους μαθητές, προς τους εργαζόμενους, γιατί εδώ υπησέρχεται και το στοιχείο της ιδεολογίας. Γιατί δεν συμφωνώ με τον κύριο Παπαδόπουλο ότι δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, αυτό το αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι είναι ιδεολογικό. Η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση εξυπηρετεί σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα βασικά θέματα των μεγάλων ιδιωτικών κεφάλαιων, τόπιων και ξένων, και έχει στη γωνιά και συνεχώς μαστιγώνει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Και επειδή λέει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι έχει σταθεροποιηθεί η ανεργία, θα ήταν καλά να πάει στο τμήμα μετανάστευσης και να δει πόσοι Κύπροι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Θα ήταν καλά να μάθει πόσοι φοιτητές τελειώνοντας τις σπουδές τους δεν επιστρέφουν στην Κύπρο, γιατί δεν έχουν καμία προοπτική εξεύρεση εργασίας. Θα ήταν καλά να πάει στους χαμηλοσυνταξιούχους αντί να κάθεται στο προεδρικό και να παίρνει τον παχυλό του το μισό, να ρωτήσει πόσα εισοδήματα έχουν απολέσει οι χαμηλοσυνταξιούχοι, περίπου 30%, και αν καταφέρνουν να τα φέρουν βόλτα οι χαμηλοσυνταξιούχοι με τις περικοπές που έχουν γίνει. Σε ό,τι έχει να κάνει δε με το περιβόητο 3Ε, μα η ίδια η Υπουργός Εργασίας έχει παραδεχθεί ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, πέραν από τη βασική φιλοσοφία βέβαια του όλου συστήματος, το οποίο ο κύριος Παπαδόπουλος, που δεν του αρέσουν τα συστήματα, το ονόμασε Επανάσταση, που ουσιαστικά καταδικάζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την στήριξη του κράτους να ζουν στο όριο της επιβίωσης, όχι στο όριο της στόχιας. Mm-hmm. Το όριο της στόχιας μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, περίπου στα 800 ευρώ. Το όριο της επιβίωσης είναι στα μισά. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για μια κυβέρνηση που ικανοποιείται από τα προγράμματα της ΑΝΑΣ,
που για 6 μήνες δίνουν στους νέους δουλειά εντός εισαγωγικών για 500-600 ευρώ, και αυτό το επίπεδο είναι ικανοποιητικό για όλους. Λοιπόν, είναι λοιπόν ιδεολογικό το θέμα, είναι ιδεολογικά αγκυλωμένη η κυβέρνηση και ο συναγερμός, και μέσα σε αυτήν την ιδεολογική αγκύλωση θέλουν να εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο, αδικώντας τις μάζες, τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούς. Αντιστρέφει όμως, να έρθουμε έτσι πίσω στα τη ΣΥΤΑ. Αντιστρέφει όλα αυτά η κυβέρνηση, και γι' αυτό φέρνουν και το παράδειγμα των Κυπριακών αερογραμμών και σας λένε, κύριε. Ένα λεπτό πριν πάμε στη ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνούμε και την ιστορία, έτσι. Σωστά, αγαπητή μου, ελπίση, έχει εγείρει κάποια ζήματα σε ό,τι αφορά στις Κυπριακές αερογραμμές, αλλά εγώ θα τα κάνω πολύ πιο συγκεκριμένα. Πότε οι Κυπριακές αερογραμμές είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων? Επί εποχής Δημοκρατικού Συναγερμού, και μάλιστα με τον πρώτον εντός εισαγωγικών μεταρρυθμιστή, τον κύριο Ναβέρο Φνιοφίτου, υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 2.200 υπαλλήλους οι Κυπριακές αερογραμμές. Πότε οι Κυπριακές αερογραμμές επένδυσαν όλα τα αποθέματα σχεδόν που είχαν για να κάνουν άρον-άρον εταιρεία στην Ελλάδα, γιατί δήθεν θέλαν οι Κυπριακές αερογραμμές να καλύψουν τον κενό χώρο που θα αφήναν οι Ολυμπιακές? Επί καιρό Δημοκρατικού Συναγερμού έφτιαξαν τη Hellas Jet, σπατάλησαν 80 εκατομμύρια ευρώ, ξετίναξαν όλα τα αποθέματα που είχαν οι Κυπριακές αερογραμμές, και έκτοτε οι Κυπριακές αερογραμμές πήραν την κάτω βόλτα. Πότε άρχισαν οι Κυπριακές αερογραμμές να ανανεώνουν το στόλο τους με αμφίβολες αγορές αεροσκαφών και στη Γιουροσύπρια που πήραν Boeing, ενώ οι Κυπριακές αερογραμμές είχαν Airbus, με αποτέλεσμα να χρειάζονται οι Κυπριακές αερογραμμές να κάνουν διπλά έξοδα? Πότε αγοράστηκαν τα 330 τα οποία πετούσαν συνεχώς στη ζημιά τους? Πότε δόθηκαν στις Κυπριακές αερογραμμές τα αφορολόγητα καταστήματα τα οποία ήταν κερδοφόρα και τα έπαιρναν οι Κυπριακές αερογραμμές για να καλύπτουν τις ζημιές τους? Επί καιρών Δημοκρατικού Συναγερμού. Ας μην τα ισοπηδώνουμε όλα. Και επειδή έχει πει και ένα ψέμα, δεν θα έλεγα, ανακρίβεια να λένε ψέμα αυτό, γιατί το λένε οι κυβερνώντες, ότι τάχατες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν τον κλείσιμο των Κυπριακών αερογραμμών, γιατί έπαιρναν παράνομα οι Κυπριακές αερογραμμές κρατική χορηγία 100 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάνθηκε για την τελευταία βοήθεια που δόθηκε, και δόθηκε για να μην κλείσει, για να σωθεί ο τουρισμός, και δόθηκε και με την ομόφωνη άποψη της Βουλής, γιατί γνώριζε η Βουλή ότι λόγω της καθυστέρησης που προκαλούσε ο συναγερμός και το δίκο τότε στη Βουλή, χρειαζόταν άμεσα να δοθεί μια ένεση για να μπορέσουν οι Κυπριακές αερογραμμές να συνεχίσουν. Πήγε προεκλογικά ο κύριος Αναστασιάδης, δεσμεύτηκε στους εργαζόμενους των Κυπριακών αερογραμμών ότι η κυβέρνησή του θα στηρίξει τις Κυπριακές αερογραμμές, και στήριξε τις Κυπριακές αερογραμμές όπως στήριξε και την οικονομία. Έκλεισε τις Κυπριακές αερογραμμές και κούρεψαν τις καταθέσεις εκεί που ορκιζόταν ότι δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, με βάση τα όσα έλεγαν τότε οι πιλότοι, αν θυμάμαι καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζητούσε τώρα τα χρήματα πίσω, αλλά σε περίοδο 8 με 10 χρόνων, νομίζω. Μα έτσι γίνεται πάντα. Και να σας πω και κάτι. Αφού αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση δεν πήγε να υποστηρίξει το αίτημα για την τελευταία κρατική στήριξη που έγινε στις Κυπριακές αερογραμμές, όπως πήρε η Air Malta, όπως πήρε η Αλιτάλια και όπως πήραν και άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, πόσο μάλλον μια χώρα η οποία είναι απομονωμένη στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ως βασικό μέσο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο τις αερογραμμές, είναι οι κατεχόμενοι, και μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού είχαν αποφασίσει όπως δοθούν λεφτά στις Κυπριακές αερογραμμές, και δόθηκαν λεφτά λόγω της μειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκεται η εταιρεία εξαιτίας του κλειστού εναερίου χώρου της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να έχει αυξημένα έξοδα οι Κυπριακές αερογραμμές. Αλλά επειδή ήταν πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις Κυπριακές αερογραμμές, έπρεπε να δημιουργήσει άλλοθη για τον εαυτό της. Γι' αυτό δεν διεκδίκησαν ούτε εξαιρέσεις, δεν διεκδίκησαν ούτε και δικαιολόγηση του συγκεκριμένου ποσού, και έκαναν κάθε τι το δυνατόν για να μπορέσουν να κλείσουν την εταιρεία, έτσι ώστε το φιλέτο που υπάρχει στην Κύπρο να το πάρουν συγκεκριμένες εταιρείες. Και ποιες εταιρείες? Είναι αυτές οι εταιρείες τις οποίες παράτυπα δύο δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου του κ. Αναστασιάδη συμμετείχαν σε σύσκεψη στο Προεδρικό για να μπορέσουν να πάρουν
τις συγκεκριμένες πτήσεις. Είναι αυτή η εταιρεία η οποία προσκλήθηκε από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, όταν θα συζητήσουν το θέμα των κυπριακών αερογραμμών, και παράτυπα κλήθηκε εις τη συνεδρία για να συζητήσει για τα προβλήματα που είχε ο βασικός της ανταγωνιστής. Και μιλώ ότι κλήθηκε εκεί να πάει η Αιγία, που ήταν ανταγωνιστική εταιρεία των κυπριακών αερογραμμών, και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πάρει το φιλέτο που κρατούσαν οι κυπριακές αερογραμμές. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα, βέβαιως. Τα ανοίξαμε προηγουμένως. Τα ανοίξαμε με τον Βίκτορα Παπαδόπουλο. Ναι, λοιπόν, για τη ΣΥΤΑ, για να μην φτάσουμε στο σημείο, λέει η κυβέρνηση, να κλείσει και η ΣΥΤΑ, πρέπει να τα πουλήσουμε. Εξάλλου μας λένε ότι αν δεν γίνει και κάτι τέτοιο, δεν παίρνουμε ούτε σε επόμενες ζώσεις. Άρα, εσείς μένετε, λέει η κυβέρνηση, αγκυλωμένη σε ιδεολογήματα, κύριε Στεφάνου. Ωραία. Πότε ήταν αγκυλωμένη η κυβέρνηση Αναστασιάδη στο συγκεκριμένο θέμα? Όταν ο κύριος Αναστασιάδης ως υποψήφιος έστελνε επιστολές στους εργαζόμενους της ΣΥΤΑ, της ΑΕΚ, της Αρχής Λιμένων, ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των συγκεκριμένων οργανισμών και ότι θα κάνει κάθε τι το δυνατό για να εξευρεθούν τα λεφτά που χρειάζονται, που χρειάζεται η κυπριακή οικονομία, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των συγκεκριμένων οργανισμών. Ή όταν βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και λέει ότι το θέμα της ιδιωτικοποίησης δεν είναι θέμα εισπρακτικών, αλλά είναι θέμα μεταρρύθμισης για τους κυβερνώντες, λοιπόν, για την κυβέρνηση και των συναγερμών. Η ιδιωτικοποίηση είναι θέμα μεταρρύθμισης. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι για αυτούς είναι ιδεολογικό, και υπάρχει εδώ μια μεγάλη ιδεολογική αγκύλωση, διότι είναι ο φιλελεύθερης ολόκληρων των κόσμων, στρατόπεδο στο οποίο ανήκουν και οι κυβερνώντες. Έχουν ως βασικό πυλώνα της δικής τους της φιλοσοφίας ότι τα πάντα πρέπει να δίνονται στο κεφάλαιο, το ιδιωτικό. Ότι κανείς δεν μπορεί να ασχολείται με την οικονομία, το κράτος δεν μπορεί να ασχολείται με την οικονομία και να κάνει τον παραγωγό, να κάνει τον κεφαλαιοκράτη, αλλά μόνο το ιδιωτικό κεφάλαιο. Γι' αυτό και ξεπουλούν τα πάντα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι το πρώτο. Εμάς η απάντησή μας είναι σαφέστατη, ότι ασφαλώς είναι ιδεολογική αγκύλωση των κυβερνώντων και γι' αυτό θέλουν να ξεπουλήσουν τα συγκεκριμένα φιλέτα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Και να μην λέει τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος, ξέρετε, υπάρχουν τόσοι στον αριθμό ημικρατικοί οργανισμοί και εμείς μιλούμε για 1,5 οργανισμό. Μιλούμε για αυτούς τους οργανισμούς που κάθε χρόνο δίνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην κυπριακή οικονομία και στην κυπριακή οικονομία, δηλαδή τα κέρδη τους τα επιστρέφουν. Είναι υποχρεωμένοι με βάση των κοινωνικών τους χαρακτήρα να τα επιστρέφουν με διάφορους τρόπους προς την κοινωνία, και μιλούμε για οργανισμούς οι οποίοι ανεξαρτήτως κόστους πήραν και το τηλέφωνο, πήραν και το ίντερνετ, πήραν και το ηλεκτρικό ρεύμα και στο τελευταίο χωριό της τελευταίας γωνιάς της Κύπρου, πράγμα που δεν θα το έκανε κανένας ιδιώτης για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα είχε κέρδος. Και δεν πρόκειται οι ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν αυτό το πράγμα. Ή δεν πρόκειται οι ιδιωτικές εταιρείες και των ιδιωτικών κεφάλαιων να ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση ή που κάνει η κοινωνία σε αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Μην τους το κόψετε τώρα που είναι γιορτές. Μην τους το κόψετε το τηλέφωνο γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Και η ΣΥΤΑ, η ΑΕΚ να ανταποκρίνονται, διότι αυτός είναι ο ρόλος τους, να είναι ευαίσθητες προς την κοινωνία. Ενώ το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι ανεύθυνο προς την κοινωνία, γιατί η μόνη ευαισθησία που έχει είναι το κέρδος. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Τι συμφέρει στην Κύπρο? Στην Κύπρο συμφέρει τα λεφτά, τα κέρδη που έχει η ΣΥΤΑ, η ΑΕΚ, Αρχή Λιμένων, να τα τσεπώνει το ιδιωτικό κεφάλαιο ή να τα παίρνει η κοινωνία, για να εξηγούμαστε. Το τρίτο που θέλω να πω. Επειδή λέμε πάρα πολλά για τις στρεβλώσεις, τα προβλήματα που έχουν οι οργανισμοί, ασφαλώς και έχουν στρεβλώσεις, ασφαλώς και έχουν προβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να επιληθούν, εάν και εφόσον οι κυβερνώντες καθίσουν, που δεν πρόκειται να καθίσουν, να συζητήσουν για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Οι κυβερνώντες δεν το κάνουν, γιατί και όχι μόνο, παίρνουν και αποφάσεις για να δυσχεράνουν το έργο των ημικρατικών οργανισμών, για να τους δυσφημίσουν και ύστερα να δικαιολογούν το ξεπούλημα τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Ακόμα όμως και μέσα από τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι οργανισμοί, είναι κερδοφόροι. Και σε περίοδο κρίσης, ο κάθε οργανισμός πωλείται ή καλύτερα ξεπουλείται σε τιμήν ευκαιρίας, όπως επιχειρεί τώρα να κάνει η κυβέρνηση. Εμείς θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαστε υπέρ
της πώλησης αυτών των οργανισμών, ούτε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ούτε σε περίοδο οικονομικής ανθίσης. Εμείς θέλουμε να βελτιωθούν, να λύσουν τα προβλήματά τους, να αποδίδουν ακόμα μεγαλύτερο κέρδος για την κοινωνία και την οικονομία και να προσφέρουν στην Κύπρο. Λοιπόν, το τέταρτο που θέλω να πω. Και να κλείσουμε, είναι, ναι, κύριε Στέμ, να πω και έναν πέπτον πέρα από το τέταρτο, γιατί πρέπει να καλύψουμε επιτέλους ολόκληρο αυτό το θέμα. Οι κυβερνώντες προσπαθούν να υποβιβάσουν το θέμα των ημικρατικών οργανισμών σε θέμα εργασιακών σχέσεων και εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα ζήτημα από το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Προσπαθούν να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους εργαζόμενους και στο συνδικαλιστικό κίνημα για να τους πείσουν ότι ξέρετε θα σας διασφαλίσουμε γι' αυτό και θα πουλήσουμε τον ημικρατικό οργανισμό. Δεν έχουμε δει ακόμα το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση θα εγκρίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά είμαστε βέβαιοι, και αυτό θα αποδειχθεί όταν θα το δούμε το νομοσχέδιο, ότι και τούτο που υπόσχεται η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να γίνει, για τον απλούστατο λόγο ότι κανένας ιδιώτης δεν θα διασφαλίσει ούτε το εργασιακό καθεστώς, ούτε τα δικαιώματα και τα κεκτημένα που έχουν οι εργαζόμενοι στους ημικρατικούς οργανισμούς. Αλλά θέλω να πω ότι η ουσία, η πεμπτουσία του προβλήματος δεν είναι το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, το οποίο εμείς ασφαλώς υπερασπιζόμαστε ως κόμμα. Είναι ο χαρακτήρας του οργανισμού. Άπαξ και αλλοιωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας, άπαξ και ιδιωτικοποιηθούν αυτοί οι οργανισμοί, τα πάντα θα αλλάξουν και για τους εργαζόμενους. Και ένα τελευταίο. Επειδή συχνά πυκνά οι κυβερνώντες μα λένε για τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να πούμε ότι τόσο η ΑΕΚ και οι Αρχιλιμένων και η ΣΥΤΑ έχουν τεράστια σημασία για την εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μάλιστα για τη ΣΥΤΑ, αυτόν ελέγχθηκε και από την Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας σε συζήτηση που έγινε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν από αρκετούς μήνες, όταν και ρωτήθηκε μάλιστα ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και είπε ότι θα προκύψουν προβλήματα. Ποιος θα διασφαλίσει τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας για την Κύπρο, η οποία ζει κάτω από ημικατοχή και έχει μια χώρα πολύ δυνατή να την απειλεί κάθε μέρα? Σε αυτόν επίσης δεν δίνουν απάντηση οι κυβερνώντες, έχουν τυφλωθεί από το κυνήγι της προσπάθειας να εξυπηρετήσουν το μεγάλο κεφάλαιο για τους λόγους τους ιδεολογικούς και των μεγάλων συμφερόντων που έχω πει. Κύριε Στεφάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εσείς καλύτερα. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε. Ήδη είμαστε εκτός χρόνου για διάφορα θέματα. Να καλημερίσω τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, τον κύριο Γουλιάμου. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κατανόηση και για την υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Νομίζω πλέον σε όλους μας είναι ξεκάθαρο ότι μάλλον η χώρα πάει σε εκλογές, έτσι, πρόωρες εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από την άμεση νομοθέτηση προαπαιτούμενων εν ώψη της αξιολόγησης του Οκτωβρίου. Και σε μια τέτοια περίπτωση θα μετατεθεί ο χρόνος διενέργειας εκλογών και είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν στην κυβέρνηση και για αυτή την περίπτωση εξετάζεται ακόμα και η λειτουργία της Βουλής με θερινά τμήματα, κάτι που προβλέπεται και από το Σύνταγμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ψήφιση των ρυθμίσεων και να περιοριστεί η εσωκομματική κοινοβουλευτική κακοφωνία, θα τη λέγαμε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η άμεση νομοθέτηση προαπαιτούμενων εν ώψη της αξιολόγησης του Οκτωβρίου θα είναι καθοριστικός παράγοντας αν πρόκειται, αν και εφόσον γίνουν εκλογές μέσα στο Σεπτέμβρη, ή οι εκλογές θα μετατεθούν για τον Οκτώβρη ή τουλάχιστον αρχές του Νοέμβρη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση εκείνο που κανείς πρέπει να λάβει υπόψη είναι ότι διάφορα στελέχη, υπουργικά συγκεκριμένα ο κύριος Κουρλέτης που είναι υπουργός παραγωγικής αναστρώτησης, όπως και ο υπουργός υγείας ο κύριος Κουρουμπλής, έχουν μιλήσει ανοιχτά για προσφυγή στις κάλπες,
όπως επίσης και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπαδημούλης. Τώρα, για έναν λαό, δεν ξέρω, νομίζω εδώ πρέπει να γραφτεί στον Guinness, νομίζω, η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, νομίζω, στον κόσμο που να κάνει τόσο συχνά εκλογές. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας... Υπήρχε, να μου επιτρέψετε να πω, υπήρχε στην από χρόνια, βέβαια, το φαινόμενο της Ιταλίας. Σε όπου... τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τόσες εκλογές αναμετρήσεις. Βέβαια. Αλλά φαντάζομαι αναφέρεστε χρόνια πριν. Χρόνια πριν, έτσι. Βέβαια, πολλά χρόνια πριν, ναι. Κοιτάξτε, εδώ, εάν πρόκειται να γίνουν εκλογές, θα υπάρξει και λίστα. Δηλαδή, οι βουλευτές θα τοποθετούνται κατά την προτίμηση της απόφασης του κόμματος. Η σειρά, δηλαδή, των βουλευτών. Είναι και αυτό ένα πάλι ζήτημα. Επειδή είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος διεξαγωγής αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Όταν και εφόσον γίνει, βέβαια. Απλώς αναφέρω. Ναι. Επειδή ξέρω ότι είστε τώρα και στην Ελλάδα, έτσι, αν μπορείτε να μας λίγο το κλίμα, αν μπορείτε να μας το μεταφέρετε, έχουμε κάνει όλες αυτές τις μέρες και στο διάστημα που μας πέρασε πολλές συζητήσεις, να μην τα επαναλαμβαίνουμε, αλλά έτσι λίγο το κλίμα που υπάρχει τώρα, κύριε Γουλιάμ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι σε διακοπές, αλλά βέβαια εκείνο που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη είναι ότι υπάρχει αισθητά μειωμένο το ποσοστό, ή μάλλον όχι, αυξημένο το ποσοστό εκείνου του κόσμου που πήγε σε διακοπές στην Ελλάδα φέτος. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ συγκρατημένος αυτή την περίοδο, να μην πω κουρασμένος από το όλο πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Γίνονται διάφορα, αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το θέμα, δημιουργεί και μια μορφή απαξίωσης της πολιτικής και είναι ένα επικίνδυνο, θα έλεγα, σημείο. Το θέμα απαξίωσης πολιτικής και πολιτικών, όπως και αποστασιοποίησης του κόσμου πια από την πολιτική, έχει αρχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη προς πολιτικούς θεσμούς και αυτό είναι ένας κόδωνας, θα έλεγα, όχι απλώς για την κυβέρνηση, αλλά και για όλο το κομματικό σύστημα. Εκτός από την απαξίωση, εσείς πώς σχολιάζετε αυτό που λέγεται, και είμαι σίγουρη ότι το ακούσατε κι εσείς, υπάρχει εκτίμηση που λέει ότι αν υπάρχει πρόβλημα πάντα σε ένα κόμμα της αριστεράς ή αν προκύπτουν τέτοια προβλήματα, ως συνήθως ενισχύεται η δεξιά. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε, ένα θέμα που δεν έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, είναι ότι άλλο θέμα να κυβερνάς, να έχεις την κυβέρνηση, και άλλο θέμα να έχεις και να κατέχεις την εξουσία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν μπόρεσε να το κατανοήσει σε βάθος και το κομμάτι αυτό της αριστεράς στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά ζητήματα, πολλά προβλήματα, πολλές κακοφωνίες και έτσι να χάνεται και η αξιοπιστία ή το κύρος, αν θέλετε, της κυβερνώσας αριστεράς, όχι της αριστεράς γενικότερα, αλλά αυτό το είδος της κυβερνώσας αριστεράς. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να προβληματίσει τουλάχιστον εκείνο το είδος της αριστεράς το οποίο τελικά θέλει να κυβερνά. Πρέπει δηλαδή να κατανοήσει ότι υπάρχουν και φύλακες εξουσίας οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά στους στόχους, στους σκοπούς και το πρόγραμμα το κυβερνητικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι στην Ελλάδα από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντιμετωπίσει για πολύ συχνά και πολύ εντατικά ένα πρόγραμμα διαπραγματεύσεων.
αναλώθηκε πάνω στη διαπραγμάτευση και όχι πάνω στην άσκηση του κυβερνητικού προγράμματος. Και αυτό είχε συνέπειες με αποτέλεσμα να βλέπουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει με τρόπο κακόφωνο αυτή τη στιγμή στην. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε να δούμε και οι εξελίξεις πώς θα δρομολογηθούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Από 8 μέχρι 92. Α, Άστρα 92-8. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε στην ακριτική και όμορφη Δερίνια. Μας ακούει ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα σας και στους ακρόατες. Αυτό το υπέροχη παράσταση, ο Αγνοούμενος, απόψε θα είναι στη Δερίνια. Ναι, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε αυτό το έργο. Αλλά πριν να μπω στο έργο, να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το έργο υλοποιείται μέσα από το πρόγραμμα Renewal του UNDP Act, το οποίο ο Δήμος Δερίνιας υλοποιεί εδώ και ένα χρόνο. Και σε αυτήν την ομάδα του Renewal ανήκουν 2 Ελληνοκύπροι και 2 Τουρκοκύπροι, 4 νέοι άνθρωποι, οι οποίοι επιτελούν ένα εξαιρετικό έργο. Στόχος του προγράμματος Renewal γενικά είναι η περαιτέρω επαφή των 2 κοινοτήτων, η επαναπροσέγγιση, η πρόθεση δυναμικής επιχειρηματικότητας και η αλληλοκατανόηση, ιδιαίτερα κυρία Γεωργίου, μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων νέων που δεν έζησαν τα γεγονότα του 1974. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Δερίνια υποφέρει από το πραξικόπημα, την εισβολή, την κατοχή και την προσφυγιά. Παρόλα αυτά όμως, μέσω του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νεολαίας, στηρίζουμε την επανένωση του νησιού και την ειρηνική συμβίωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και γι' αυτόν τον σκοπό παρουσιάζουμε απόψε τη θεατρική παράσταση «Ο Αγνοούμενος» από το Δημοτικό Τουρκοκυπριακό Θέατρο Λευκοσίας στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερίνιας η ώρα 9 το βράδυ. Και θα είναι ελεύθερη είσοδος? Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα είναι στην τουρκική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπερτιτλούς. Είναι μια εξαιρετική παράσταση η οποία στέλνει τα δικά της μηνύματα όπως όλοι υποφέραμε και στις δύο κοινότητες και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι είχαν τους δικούς τους αγνοούμενους, έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και όπως πρέπει να κοιτάζουμε στο παρελθόν για να μην υποπέσουμε στα ίδια λάθη και να φτιάξουμε έναν καλύτερο μέλλον για όλους μας. Στέλνει επίσης πολλά μηνύματα ενάντια στον πόλεμο και στη βία και μας καλεί όλους μέσα από σήματα αγάπης, αλληλοεκτίμησης, αλληλοκατανόησης και ανάγκη για συγχώρεση να προχωρήσουμε στην επανένωση του νησιού μας. Και πρέπει να πω, συγγνώμη, ότι η συγγραφέας, η Αλιέ Ουμανέλ, καταφέρνει εξαιρετικά να μεταφέρει αυτά τα μηνύματα ελπίδας στο κοινό. Είναι αλήθεια, είχα την μεγάλη χαρά και τιμή, οφείλω να πω, να δω αυτή την παράσταση εδώ στη Λευκοσία. Είχε γίνει μια εκδήλωση από την ΠΕΟ και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Είναι πραγματικά μια εκπληκτική παράσταση. Καταρχήν, να πω και στους φίλους, όσοι μπορούν και είναι εκεί, να πάτε να το δείτε. Δεν κουράζει καθόλου το γεγονός ότι υπάρχουν υπέρτιτλοι. Είναι πολύ εύκολο να τα διαβάζεις και να βλέπεις το θεατρικό. Εξαίρετη βέβαια ερμηνεία από όλους, από όλα τα παιδιά. Αλλά το πιο σημαντικό, κύριε Καραγιάννη, για μένα είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε ούτε μία στιγμή που να... γιατί μιλάει για τουρκοκύπριο αγνοούμενο στην ουσία αυτό το έργο, που να μεταφέρει είτε μίσος είτε εμπάθεια ότι οι Ελληνοκύπροι, ας πούμε, σκότωσαν τον πατέρα μου, σκότωσαν τον άντρα μου. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος και κανένα στοιχείο ούτε μίσους ούτε να αποδοθούν ευθύνες. Είναι πραγματικά μια πολύ προσεκτική, υπέροχη και με γεμάτη μηνύματα παράσταση που πρέπει ο καθένας να τη δει. Ναι, και συμφωνώ μαζί σας ότι και η συγγραφέας και η σκηνοθέτηδα μας καλεί συνεχώς να αφήσουμε πίσω το μαύρο παρελθόν μας και παρόλο που το έργο είναι τραγωδία, κυρία Γεωργίου, και υπάρχει αρκετός πόνος αλλά και η πικρή αλήθεια στο έργο, υπάρχει και αρκετή δόση χιούμορ, κάτι που θα ευχαριστήσει τους θεατές, που είμαι σίγουρος ότι θα μας τιμήσουν απόψε με την παρουσία τους στην Δερίνια. Είναι εξαιρετικά τα παιδιά που παίζουν στην παράσταση. Λοιπόν, 9 λοιπόν, όσοι μπορείτε με ελεύθερη είσοδο, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, μια κουβέντα, έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το δόφραγμα εκεί στην περιοχή, κύριε Δημαρχέ? Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νέο. Πέραν του, τι μας είπαν, τον Οκτώβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις.
Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, όπως υπάρχουν και στα άλλα τα υποψήφια για διάνοιξη νεοδοφράγματα, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι, επιμένουμε ότι ο δρόμος που θέλουμε να ανοίξει είναι ο δρόμος ηλιοφόρος Αμοχώστου που οδηγά στην Αμόχωστον, είναι 800 μέτρα και αυτόν τον δρόμο θέλουμε να ανοίξουμε, αφού είναι και ο πιο οικονομικός και θα φέρει πιο κοντά Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και θα μας οδηγήσει πιο γρήγορα στην Αμόχωστο. Λογικά, αν όλα πάνε καλά, πότε πρέπει να περιμένουμε ότι θα ανοίξει αυτό το δόφραγμα? Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Εξάλλου, αυτό το θέμα το θέσαμε και ενώπιον του Προέδρου όταν επισκέφθηκε την επαρχία μας περί τα τέλη Ιουλίου. Ο πρόεδρος μου είπε ότι με το που θα επανέλθει, θα έρθει πίσω από τις διακοπές, θα επικοινωνήσει μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να ξαναπώ στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, και στους Δερινιώτες και στην περιοχή εκεί γύρω. Αν μπορείτε, πηγαίνετε απόψε στη Δερίνια να δείτε αυτή την παράσταση. Είναι πραγματικά εκπληκτική. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Μας ακούει η Ιωάννα Σμυρίλη, είναι από τον σύνδεσμο Αποδήμων Μουτουλά. Καλημέρα, κυρία Σμυρίλη. Καλημέρα σας, καλή σας μέρα. Ο όμορφος Μουτουλάς, τι ετοιμάζεται ο σύνδεσμος Αποδήμων αυτές τις μέρες? Ο σύνδεσμος Αποδήμων, λοιπόν, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ετοιμάζεται τις πολλές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Αποκορύφωμα είναι αυτή την εβδομάδα. Από σήμερα δηλαδή αρχίζουν τα μαθήματα χαρακτικής σχολής Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή. Αρχίζουν τα μαθήματα χαρακτικής στο Μουτουλά. Ήδη θα ξεκινήσουν στις 9.30 σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Τα μαθήματα αυτά είναι δωρεάν, είναι για όλους η συμμετοχή. Μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς να κάνουν κάποια κράτηση. Αλλά το αποκορύφωμα θα είναι το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν στις 4 του μήνα θα εγκαινιαστεί το μονοπάτι της φύσης. Είναι ένα εξαιρετικό μονοπάτι μελέτης της φύσης μέσα στο πράσινο, μέσα στα περιβόλια, που λέγεται τα Λουτρά της Ρίγαινας και το Χλιό. Βρίσκεται στο υψόμετρο 840 μέτρα το μονοπάτι αυτό. Είναι με μια έτσι ωραία γέφυρα που διασχίζει τα περιβόλια. Μετά τα εγγένεια, την ίδια μέρα δηλαδή, θα γίνει με περιπατητική μορφή η δραματοποίηση του παραμυθιού «Σπανός και 40 δράκοι». Αυτό είναι σε συνεργασία με τον λογογραφικό όμιλο Λεμεσού, όπου οι άνθρωποι, οι οργανοπαίχτες δηλαδή, με συνοδεία βιολιού και μπαγούτου, θα καταφέρουν να μας παίξουν το παραμύθι σε 4 διαφορετικά σημεία του χωριού. Γι' αυτό και είναι περιπατητική η μορφή του παραμυθιού. Δηλαδή σε διάφορα μαζί με τον κόσμο που ακολουθεί τα βιολιά και τα δαγούτα θα διαδραματίζεται σε διάφορα σημεία, θα σταματούν και θα διαδραματίζεται το παραμύθι. Αυτό φαντάζει υπέροχο, κυρία Σμυρίλη. Πότε, ξαναπέστε μας, πότε θα είναι αυτό? Θα είναι το Σάββατο, 22 του μήνα, στις 4 η ώρα. Θα κορυφωθεί το παραμύθι με γλέντι και χορό στο γεφύρι του χωριού. Εκεί θα υπάρχουν στημένες καρέκλες, τραπέζια όπου ο κόσμος μπορεί να ξεκουραστεί, να πιει τον καφέ του, το ποτό του, αν επιθυμεί ίσως να φάει κιόλας. Και εκεί θα εξελιχθεί και θα κορυφωθεί με γλέντι. Έτσι, μέσα στο πράσινο, στο δροσιά. Ναι, σίγουρα. Το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ωραία είναι. Τυχεροί είστε εσείς θα παρακολουθήσετε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πούμε? Αυτή είναι η κορύφωση των εκδηλώσεών μας. Επίσης την Κυριακή θα υπάρχει έκθεση έργων των μαθητών, δηλαδή των μαθητών της χαρακτικής που θα έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα. Θα γίνει μια έκθεση των μαθητών του εργαστηρίου και πάλι στο περιφερειακό σχολείο Μαραθάσας. Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε. Είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτές και έτσι κρατάτε κάποια πράγματα ζωντανά. Έτσι θέλουμε και εμείς τον κόσμο να επιστρέψει να δει έστω και κάποιες μέρες του καλοκαιριού στην άδεια του. Οι φίλοι, οι απόδημοι, όποιοι τύχει να περνούν ή να το οργανώσουν στο πρόγραμμα τους, να επισκεφτούν τα χωριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά από τον όμορφο Μουτουλά. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα πριν που συζητούσαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Στεφάνου. Είμαι ήδη πολύ εκτός χρόνου. Να πω στο φίλο ακροατή το 570. Το μήνυμα του ήρθε αφότου έκλεισε το τηλέφωνο ο δήμαρχος της Ζερίνιας. Ρωτάει ακροατή γιατί ο Δήμος δεν κάλεσε τα πολιτιστικά του σύνολα να λάβουν μέρος στο UNDP.
Απολογούμε, δεν έκανα αυτή την ερώτηση γιατί δεν ήρθε την ώρα που μιλούσε ο Δήμαρχος. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για την κουβέντα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Άνεργοι βλέπω εδώ, προσπαθώ έτσι να τα ομαδοποιήσω, κάποια πράγματα να επαναλάβω που υπάρχουν είτε χαρακτηρισμοί οτιδήποτε που δεν μπορώ να τα αναφέρω. Θέλω να έχω την κατανόησή σας και νομίζω θα την έχω. Ακροατής, ρωτάτε αν δεν ήταν, αν σήμερα ήταν δημοσιογράφος ο κύριος Παπαδόπουλος, τι θα έλεγε σε μένα, λέει, που εδώ και 5 χρόνια είμαι άνεργη και τα κανάλια όλα τα κρύβουν. Η ανεργία είναι πέραν του 25% γιατί οι άνεργοι όταν σταματήσει το ανεργητικό δεν πάνε να υπογράφουν, λέει άλλος ακροατής. Δεν μειώθηκε η ανεργία, λέει. Η μισή Κύπρος, λέει άλλος, πήγε στο εξωτερικό. Και τώρα με τις εκποίησεις θα φύγουμε όλοι. Πιστεύει αυτά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, λέει θα τελειώσει η πενταετία και ακόμη θα συντρομάσονται με τον κύριο Χριστόφια. Πάει ο ηγέτης της κρίσης. Εντάξει, κύριε Παπαδόπουλο, έχει 3 χρόνια, λέει, που πεινάμε. Δεν θέλουμε να μας δουλεύετε, που χτίσαμε. Να πάνε, λέει, σε αυτή τη κυβέρνηση να δουν πόσα πληρώνονται αυτοί που εργάζονται Κυριακή και πόσα θα πληρωθούν αυτοί που δούλεψαν 15 Αύγουστο. Έχουμε δουλειά και νιώθουμε, λέει, σαν σκλάβοι, αλλά δεν είδαμε να ευαισθητοποιούνται τα κανάλια για τους εργαζόμενους, ούτε πώς πληρώνονται, ούτε σε πόσο κόσμο έχει κοπεί άδεια και οι οποίοι δεν πληρώνονται από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ενώ ο εργοδότης τους πήγε ταξιδάκι στο εξωτερικό. Φίλη ακροάτρια, λέει, η κόρη μου, λέει, έχει μεταπτυχιακό και δυστυχώς πάει στην Αγγλία για να δουλέψει. Πάρα πολλοί κόσμος έχει μεταναστεύσει. Νομίζω όλοι μας έχουμε γνωστούς φίλους που ξέρουμε ότι έφυγαν και πήγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και άλλος λέει, πού γράφει το μνημόνιο για τη ΣΥΤΑ. Έλα ντε, πού το γράφει. Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε. 92.8 και στους 105.3. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, πρωτού δώσω το λόγο στην Κατερίνα που είναι ήδη εδώ και λίγη ώρα, για το μήνυμα του ακροατή που διερωτά το γιατί ο Δήμος δεν έχει καλέσει τα πολιτιστικά του σύνολα να λάβουν μέρος στο UNDP, άκουγε ο Δήμαρχος την ώρα που διάβαζα το μήνυμα και πήρε πίσω ο κύριος Καραγιάννης, μίλησα τώρα μαζί του εκτός αέρα. Μου έχει πει ότι αρκετά πολιτιστικά σύνολα έχουν καλεστεί, κάποια έχουν καλεστεί, το πρόγραμμα τρέχει και θα καλεστούν και οι υπόλοιποι. Δεν θα μείνει κανείς πίσω, δεν θα μείνει κανείς χωρίς να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα τρέχει, ήδη αρκετοί έχουν καλεστεί, έγιναν πολλές εκδηλώσεις και θα καλεστούν και οι υπόλοιποι. Αυτό γιατί ανταποκρίθηκε ο Δήμαρχος, μόλις άκουσε το μήνυμα που διάβαζα. Λοιπόν, Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Έλπις, κυρίες και κύριοι. Έχασε το ΑΠΟΕΛ χθες βράδυ στο Καζακστάν από την Αστάνα με 1-0. Χθες το αθλητικό πρόγραμμα το μεσημέρι μου έλεγε ο βοηθός προπονητής της Αγίας Νάπας ότι η πρόκριση θα κριθεί πιθανότατα στις λεπτομέρειες. Το σκορ αυτό είναι εύθραυστο και ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να το ανατρέψει και να πάρει την πρόκριση στο κατάμεστο. Εκτιμώ ότι θα είναι κατάμεστο το ΓΑΣΥΠΗ, κρίνω από τους αριθμούς στην προπόληση εισιτηρίων ενώπιση του επαναληπτικού την προσεχή εβδομάδα. Το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο, βελτιώθηκε στην επανάληψη, δέχθηκε ένα γκολ στο 14ο λεπτό και ήταν το γκολ που έκρινε και την τύχη του πρώτου αγώνα σε αυτή την φάση, στα προκριματικά του Champions League. Ο Πασιένσια, ο προπονητής ομάδας του ΑΠΟΕΛ, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε καλά. Είπε όμως ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο το πρώτο ημίχρονο και θα προσπαθήσει η ομάδα του να πάρει την πρόκριση στον επαναληπτικό.
Συζητήθηκε μια φάση πολύ έντονα για πέναλτι υπέρ του ΑΠΟΕΛ, βλέποντάς το από δύο διαφορετικές κάμερες τη φάση. Στην πρώτη φάση μου φάνηκε ότι ο Ντεβιτσέν ήταν αυτός που πήγε και χτύπησε πάνω στον ποδοσφαιριστή, όμως από το άλλο πλάνο φάνηκε καθαρά ότι υπήρχε πέναλτι υπέρ του ΑΠΟΕΛ, υπήρχε ανατροπή του Ντεβιτσέν από τον Άνισιτς. Ήταν εκεί που ο διαιτητής, ο Ούγγρος, αρνήθηκε πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ. Τώρα, μετά και το... Είχαμε και άλλους ευρωπαϊκούς αγώνες χθες βράδυ. Θυμίζω ότι ο επαναληπτικός του ΑΠΟΕΛ θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, 25 του μηνός. Και τα άλλα παιχνίδια, Sporting CSKA Μόσχας 2-1, Lazio Leverkusen 1-0, Manchester United Brest 3-1 και Μπάτε Μπόρισοφ Μπαρτιζάν 1-0. Σήμερα, απόψε, Rapid Shakhtar, Valencia Μονακό, Σκερτεμπέου Δυναμό Ζάκρεπ, Σέλτικ Μάλμο και Βασιλεία Μακάμπιν, τα παιχνίδια των προκριματικών, των play-offs όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, του Champions League. Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ αφήχθη στην Κύπρο στις 5 περίπου τα ξημερώματα και ξεκινούν δουλειά από το απόγευμα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, εν ώψη της πρεμιέρας. Οι άλλες ομάδες συνεχίζουν τις προπονήσεις τους, την προετοιμασία τους εν ώψη της πρεμιέρας, ελπίζω, κυρίες και κύριοι. Στην Ομόνια ανακοινώθηκε από χθες το μεσημέρι ο Μπαντιμπάγκα, έκανε και δηλώσεις, είπε ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να πανηγυρίσει τίτλους και επιτυχίες με το σύλλογο της Ομόνιας. Να δούμε και τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Πριν όμως να πω το πρόγραμμα της αγωνιστικής για άλλη μια φορά, αλλά και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, όλα τα παιχνίδια θα είναι, όσοι έχουν Primetel βεβαίως και Sita Vision, θα μπορούν να δουν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Το Σάββατο λοιπόν στις 7 Ομόνια Νέα Σαλαμίνα από την Primetel, την ίδια ώρα Πάφος ΑΕΚ από την Sita Vision, στις 8 του Σαββάτου Ερμής ΑΠΟΕΛ επίσης από την Sita Vision, την Κυριακή στις 7 Απόλλωνας Άρης από την Primetel, την ίδια ώρα Εθνικός Άχνας Δόξα από την Sita Vision, στις 8 Ανόρθωση ΑΕΛ από την Sita Vision και η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα με το παιχνίδι Αγία Νάπα Ένωση Νέων Παραλληνίου από την Sita Vision. Πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, ο αθλητικός τύπος. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 θα ξεκινήσω με την, να ξεκινήσω με την Goal News. Ελπίς, ελάτε τώρα στη φωλιά του θρύλου είναι ο τίτλος. Ο ΑΠΟΕΛ ιτήθηκε από την Αστάνα με 1-0, ωστόσο η υπόθεση πρόκρισης για τους ομίλους του Champions League θα κρυθεί στον επαναληπτικό του ΓΑΣΥΠΗ. Προέδρου παρόντος, Νίκος Κύρζης και Πέδρο Μάνουελ τα λένε για τον μεταγραφικό προγραμματισμό. Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε τις εισηγήσεις του για τον επιθετικό που θέλει και με τον οποίο υπάρχει σύμφωνα πληροφορίες του γκολ ανοιχτή γραμμή. Πάντως χθες έκανε δηλώσει ο Φανούρης Κωνσταντίνου στον Άστρα, εκπρόσωπος του Απόλλωνα, και μας είπε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης της ομάδας εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Από την εποχή του Χάουαρτ, για το ρεπορτάζ της Ομόνιας, ο τίτλος, η Ομόνια έχει να μαζέψει 15 βαθμούς στις 5 πρώτες αγωνιστικές από τη χρονιά 2005-2006. Τότε οι πράσινοι είχαν νικήσει διαδοχικά Διγενή, Άχνα, ΑΕΚ, Παραλιμνή και ΑΕΛ. Δηλώσεις Μπαντιμπάγκα, θέλω να πανηγυρίσω τίτλος με την Ομόνια. Happy end στο Serial. Ο Μαρτίνες αναμενόταν χθες στην Κύπρο και σήμερα προβλέπεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος μεταγραφής του στην Ανόρθωση. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Κύπρο, είναι στην Κύπρο. Σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι εντάξει, τότε θα ενεργοποιηθεί και η συμφωνία με την Μεγάλη Κυρία. Οι ηθήνοντες της κυρίας εκτιμούν ότι ο 28χρονος μέσος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Αυτά έχει στο εξώφυλλο σήμερα η εφημερίδα Goal News.
Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη, Έλπης. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πολίτη, τον δρόμο τον ξέρει καλά. Δύο στις δύο προκρίσεις στους ομίλους του Champions League μετράει το ΑΠΟΕΛ μετά από ήττα στο πρώτο μάτς με 1-0. Ανόρθωση τέλος, καλό, όλα καλά με Μαρτίνες. Ομόνια έπιασε δουλειά ο Πατυπανκά. Και στην πίσω σελίδα του Πολίτη, στο γήπεδο, βραδιά των γηπεδούχων, η United έχει το πιο σαφές προβάδισμα για πρόκριση στους ομίλους. Με Θελάντερ στον Μπακού ο Παναθηναϊκός, έμειναν εκτός αποστολής ο Εσιέν, Κλωναρίδης και ο τιμωρημένος Σάντσεθ. Υποβιβάζεται οριστικά η Κέρκυρα, φιλική νίκη για εθνική παιδών στους U17 και σενάρια για ορτήθηκε Κόρντομπα, αρκετές αναφορές στον ισπανικό τύπο, λόγος για την ΑΕΚ. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή, προέχει το καλό ξεκίνημα. Η Ομόνια προετοιμάζεται εντατικά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου η στόχη της είναι υψηλή. Υπέγραψε και θέλει τίτλους ο Μπαντιμπάγκα. Του έβαλε δύσκολα η Αστάνα, νίκησε το ΑΠΟΕΛ 1-0 και έχει προβάδισμα στην υπόθεση πρόκρισης το εν ώψη του επαναληπτικού στο ΓΑΣΥΠΗ. Μονομαχία στο Μεστάγια μεταξύ Βαλένθια και Μονακό στο Champions League. Εθνική Ελλάδος αισιόδοξη παρουσιάζεται ο αρχηγός ομάδας Νίκο Ζήσης. Η Μπιλπάο κατέκτησε το Super Cup ύστερα από 31 χρόνια. Δεν ικανοποίησε τον Γιώργο Κοσμά ο Αλεξάνδαρ. Ημέρα ανακοίνωσης, ο Αφρικανός μέσος Τζον Αρού αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τη διοίκηση της ΑΕΛ. Στο Οπισθόφυλλο θέλει κέρδος στην πρεμιέρα η Νέα Σαλαμίνα. Καρέ του Άσου στο Champions League. Νίκες για Manchester United, Lazio, Μπάτε και Sporting στα Playoff. Δανεικός στον Ερμείο Δημήτρης Μουλαζίμης. Φήμες φέρουν τον Ορτίθου στο στόχαστρο της Κόρδοβα. Υποβιβάζεται οριστικά σε δεύτερη κατηγορία και έρχεται αυτό που πες νωρίτερα, Έλπης. Ενίσχυση με τα Κώστα και Σεμπά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Πειραιός. Ανακοίνωσε τον Τσέρι Άντσονης ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Αυτά και από την Χαραυγή. Έχω και τη σημερινή. Sport Time περνάει αν και έχει τρεις τελίτσες. Ο λόγος βέβαια για το ΑΠΟΕΛ. Ομόνια θα το παλέψει για τον Τζίμι, για τον Δημήτρη Χριστοφή. Αποφασισμένοι λέει να πετύχουν στην Ομόνια την οικονομική υπέρβαση και να κάνουν ξανά δικό τους τον Χριστοφή. Τελειώνει το σύριαλ του Αργεντίνου στην ανόρθωση για τον Μαρτίνες. Φθινόπωρο όπως καλοκαίρι, Απόλλωνας. Παράκαιρες μεταγραφές θα κάνει ο Εμμάνουελ, αφού μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει 4 επιπλέον επιλογές. Και στην ΑΕΛ ήρθε ο Αρουά, αναμένει Νιάνκ. Από την Sport Time, ναι, σημερινή. Πάμε στην Sport Day. Περνάει αν σκοράρει. Του ΑΠΟΕΛ ήταν διπρόσωπο στο Αστάνα Αρένα, όμως έδειξε ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση στο κατάμιστο ΓΑΣΥΠΗ. Φτάνει να καταφέρει επιτέλους να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, γράφει η εφημερίδα. Οι γαλαζοκίτρινοι μετράνε μόλις 3 γκολ σε 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ στα 3 εξ αυτών δεν έχουν σκοράρει. Η δίψα του Ζήγκη για τίτλους και το ανοιχτό παράθυρο για νέα κίνηση στην Ομόνια. Στον Απόλλωνα κινούνται για ακραίο επιθετικό, Μερκής που σπάει τα κοντέρ. Θέλει να σβήσει τις κακές μνήμες στην πρεμιέρα στην Πάφο ΙΑΕΚ. Τελειώνει του Μαρτίνες και τρέχει ώστε να προλάβει την πρεμιέρα στην ανόρθωση. Ρόστερ με βάθος στην ΑΕΛ. Αυτά έχει στο εξώφυλλο η Sport Day Κύπρου. Και, τι έδειξε, είναι... πρέπει να βρούμε και τραγούδι. Είναι και κάποια μηνύματα που έρχονται. Λέει ο 2.31, τώρα να του πούμε του Ούγγρου να θωρεί και τις δύο κάμερες, όπως θωρούν οι δικοί μας. Μια πορτοκαλιά και μία ό,τι να είναι. Ό,τι θες μας λες, λέει ο 2.31. Έχεις όρεξη πρωί-πρωί, φίλε 2.31. Πρώτα-πρώτα ο Ούγγρος έχει τη δική του κάμερα και εννοώ τα δικά του μάτια και είδε από αυτό το... αυτός ήταν ο φακός που είδε την φάση. Αυτός δεν είναι πέναλτι. Εγώ είπα ότι... είδαμε πλάνο στην πρώτη φάση. Εγώ είδα ότι δεν υπήρχε, είδα ότι ο Ντεβιτσέντη είναι αυτός που πάει και χτυπά στο πόδι. Από την άλλη κάμερα, παιδιά, είδα πέναλτι. Τι να σας πω τώρα. Λέει άλλο μήνυμα. 2.18. Η Τράπεζα Κύπρου λέει δεν παρανομεί με τη διαφήμιση στη φανέλα του ΑΠΟΕΛ.
παρανομία νομίζω περισσότερο είναι ηθικό το ζήτημα. Τη στιγμή που είμαστε παρανομία, όχι, είναι χορηγία, είναι διαφήμιση. Δεν νομίζω να υπάρχει παρανομία. Εάν δεν υπήρχε, αν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη, δεν θα το συζητούσαμε τώρα. Το θέμα είναι ότι τώρα αρχίζουν τις εκποίησεις να πουλάνε το ένα και το άλλο, υπάρχουν τόσα προβλήματα και είναι προκλητικό να έρχεται και να δίνει 300.000 σε ένα σωματείο. Προκλητικό και ενοχλητικό. Βλέποντας το χθες βράδυ, θα μου πεις τώρα ότι είναι δικαίωμά της. Όταν ζήσαμε και κόσμος κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του. Και υποφέρει και το ένα και το άλλο. Κάποιοι ζητούν διευκολύνσει τα δάνειά τους και δεν τους τα δίνουν. Αυτό ακριβώς. Τότε ναι, είναι πρόκληση. Έτσι είναι. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπτα. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Η εκπομπή είναι μια χορηγία φρεσκάδας από τις φρουταρίες Eurofresh και Bella Fruit. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά από τον παραγωγό στο πιάτο σας. Σε τιμές που θα σας εκπλήξουν.